Δείτε σήμερα στο Όλα Καλά. Αποκλειστικό. Η πρωταγωνίστρια της Μουρμούρας, Ελένη Κοκκίδου, αποκαλύπτει πως ο ρόλος μιας ιερόδουλης της άλλαξε τη ζωή. Η Βίγη Χατζηβασιλείου θα σας κόψει την ανάσα με τις πιο καυτές πόζες της. Τι έκανε έξαλλο το Δήμο Βερίκιο στην εκπομπή Happy Day, όλο το ρεπορτάζ σε πολύ λίγο. Θα σας συστήσουμε τον πιο sexy μπαμπά που κάνει το γύρο του διαδικτύου. Gotta grab hold of life with all of my might, like each moment just might be my last. Leave my worries behind, well, I still got the time. Leave it all in the past. You get one chance at life, so I'm living it right, and I'll risk it all come what may. Make it here, make it now. I've got so much to live for today. Γιατί μου λείψανε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι πως. Δεύτερον, γιατί το Όλα Καλά είναι εδώ να σας ξεναγήσει σε κόσμους ανεξερεύνητους, σε υπέροχες συνεντεύξεις και πολύ και ενδιαφέροντα θέματα. Τρίτον και σημαντικότερο, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, διότι στην παρέα μας σήμερα έχουμε το Χάρη το Λεμπιδάκη, τον δημοσιογράφο. Ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα. Γεια σου, Χάρη. Θα τα λέμε και αυτά. Καλώς μας ήρθες. Τον οποίο το ξέρω και από τόσο και τον αδερφό ότι είμαστε και γειτόνια εκεί στο Γκίζι. Έτσι. Η γειτονιά δεν ξεχνιέται. Η γειτονιά δεν ξεχνιέται και ακόμα εκεί μένουμε κιόλα. Πάντα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έχουμε το Χάρη λοιπόν στην εκπομπή μας, γιατί πέρα από την προσωπική συμπάθεια, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει πάρα πολλά, λέει λίγα. Ελπίζουμε σήμερα να μοιραστείς κάποια από αυτά μαζί μας και όσον αφορά τη δουλειά σου, εννοείται και τη σχέση σου με τον Παντελή Παντελίδη, που ξέρω ότι σε ρωτάνε όλοι, αλλά ξέρω πόσο πολύ τον αγαπούσες και επέτρεψέ μου να σε πω στο σημείο αυτό δημοσίως ότι είσαι από τους ανθρώπους που ξέρω που σχετίζονταν, που είσαι και δημοσιογράφος, έτσι, που είσαι τόσο διακριτικός που αν δεν σε βλέπαμε δυστυχώς σε κάποια πλάνα που δεν θέλω να τα αναφέρω, καταλαβαίνετε ποια εννοώ, δεν θα ξέρω καν ότι έχετε σχέση πέρα από το ότι το γνωρίζω εγώ εκ των έσω. Τόσο καλή και στενή σχέση. Μακάρι να το βλέπανε έτσι όπως το λες εσύ κι άλλοι. Με ενδιαφέρει πώς το βλέπεις εσύ, Χάρη μου, όμως. Πολύ σημαντικό. Εγώ κάνω και λέω αυτό που νιώθω. Ναι. Έχω μιλήσει και έχω ασχοληθεί με το θέμα τόσο όσο πρέπει. Και δεν δίνω και λογαριασμό σε κανένα, είτε αυτό κάνεις. Το πράγμα αρέσει, είτε δεν αρέσει. Και πολύ από καλά και κάνεις, πέρα, Χάρη μου. Το παιδί έφυγε από τη ζωή, πονάμε, ο καθένας πονάει έτσι όπως νιώθει. Και το εξωτερικεύει τον τρόπο που θέλει να θυμάται και καραγκιόζεται στα social media και να πουλήσουμε πράγματα προκειμένου να είμαστε στην επικαιρότητα. Εμένα δηλαδή δεν μ' αρέσει που χτυπάει το τηλέφωνο μου όλες αυτές τις μέρες για να βγω σε μια εκπομπή, να μιλήσω για τον Παντελή. Το κάνω όταν είναι κάτι ωραίο, όταν είναι κάτι που να αφορά τον καλλιτέχνη Παντελή και δεν διεισδύει σε θέματα κουτσομπολιού, κιτρινίλας, δικαιοσύνης και όλα αυτά. Γι' αυτό είσαι και στην παρέα μας άλλωστε. Βέβαια. Και άλλοι λόγοι είναι βέβαια που έχει να μας πει μετά ο Χάρης μας τι τον έφερε στην πόλη Θεσσαλονίκης. Αλλά εμείς θα ήθελα να πάρουμε έτσι μια μικρή γεύση από αυτά που θα δούμε στο απόψινό Όλα Καλά. Όπως τη Βίκη Χατζηβασιλείου, μια γυναίκα η οποία είναι... Βλέπετε, δεν χρειάζεται, μου κόβεται ακόμα και εμένα η μιλιά που είμαι γυναίκα. Μιλάμε για το κορμί, αλλά και την παρουσιάστρια. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη και ακόμα πιο ενδιαφέρουσες εικόνες που πρέπει οπωσδήποτε να δούμε μαζί. Να σας πω επίσης ότι θα δούμε σε πολύ λίγο και έχουμε και το Χάρη μας εδώ που είναι στο Happy Day, συμμετέχει στο Happy Day. Τι έκανε για ακόμα μια φορά, επιτρέψτε μου, έξαλλο το Δήμο Βερίκιο. Θέλω όμως, Στεφανία μου, να ξεκινήσουμε με σένα και να δούμε τι μας έχει συγκεντρώσει. Σας έχω ποια Ελληνίδα ηθοποιός δεν κάνει δεύτερο παιδί, γιατί αυτός ήταν ένας τρόπος για να πάει στο ψυχιατρίο, αλλά και τον Δημήτρη Λιγνάδη, ο οποίος περιγράφει το περιστατικό που πριν από μερικά χρόνια τον είχαν μαχαιρώσει πισόπλατα κυριολεκτικά. Με μαχαίρι. Με μαχαίρι κυριολεκτικότατα. Έτσι, και κόντεψε να χάσει τη ζωή του. Μάλιστα. Για πάμε να δούμε. Η
είμαστε εδώ όπως κάθε μέρα, αγαπημένοι μου, γιατί ήρθε η ώρα και η στιγμή να μάθετε τα πάντα για την ελληνική αλλά και την έξω από εδώ showbiz. Συντονιστείτε λοιπόν, γιατί σας έχω τη Βίκυ Χατζηβασιλείου να φωτογραφίζεται πιο σεξι από ποτέ. Τον Δημήτρη Λιγνάδη να περιγράφει το συγκλονιστικό περιστατικό που τον μαχαίρωσαν πισόπλατα και κόντεψε να χάσει τη ζωή του. Αλλά και τον Ευθύμη Ζησάκη που περιέγραψε χθες τον Γρηγόρη Αρναούτογλου κάποια αστεία αλλά και καυτά περιστατικά που έζησε την περίοδο που ήταν τσολιάς. Άιτε μπράβο να πούμε. Τον έχεις δει τον άντρα μου? Τον έχεις δει? Δεν τον έχεις δει μάλλον. Άιτε μπράβο. Βρε, δεν πας από εκεί πέρα, λέω εγώ. Δεν λέω βρισκές, έτσι. Με βρισκές τώρα αυτό, πολύ πράγμα. Καλά, συγγνώμη, τι έφταιγες εσύ? Δεν ξέρω. Απλά είναι ο μόνος άντρας που θα του μιλήσει και δεν θα της απαντήσει. Δηλαδή, σε ένα τι σου έχει τύχει? Πες με το πιο παράξενο, ρε παιδί μου, που έχει σχέση με γυναίκα. Εντάξει, κοίτα, να έχει έρθει με τον. Εντάξει, νομίζω ότι το πιο παράξενο είναι να έχει έρθει με τον άντρα της. Ορίστε. Ναι, ναι. Τι με τον άντρα της? Με τον άντρα της. Ότι κάτσε, Κωστάκη, κράτα λίγο τη Χριστινούλα, είχε την κόρη. Και ερχόταν στο τηλέφωνο. Να σου πω, αφήνω την κάρτα μου, είμαι ο δαντίατρος. Καλή. Α, ναι, ναι. Επίσης καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν η Μαριάννα του Μασάτου, που εξήγησε γιατί δεν βλέπουμε τον άντρα της στην τηλεόραση. Θε θεωρεί ότι πρέπει, ας πούμε, για μια δουλειά του να μιλήσει? Όχι. Δεν το μιλάει στο ραδιόφωνο, μιλάει στα... σε εφημερίδες, στα περιοδικά. Με την τηλεόραση έχει πρόβλημα. Με την τηλεόραση. Ενώ, σαν συνέντευξη τηλεόρασης. Ναι, ναι. Την τηλεόραση τη θέλει μόνο για το... και να βγάζει... τη δουλειά του αμυγός, τίποτα. Μπορείς να το καταλάβεις αυτό που λέει? Εγώ ναι. Ζω μαζί του εκατοντάδες. Ναι, μπορείς, ας πούμε, να μου το αιτιολογήσεις πιο απλά? Όχι. Δεν είναι κάτι που περνάει ωραία με αυτό. Δηλαδή να πάει αυτή τη διαδικασία που κάνουμε εμείς τώρα, για εκείνον θα ήταν βαρύ και σήκωτο. Την παράσταση όμως έκλεψε η Εύα Λάσκαρη, που ήταν πιο αποκαλυπτική από ποτέ. Ποια φωτογραφία με το μωράκι τους έκανε τατουάζ ο άντρας της και θα πάνε για δεύτερο παιδάκι? Όχι ακόμα. Αυτό μου είπε και ο Ντίδας. Ναι. Γιατί? Πολλοί λένε να τα κάνετε μαζί. Ναι, να σου πω. Γιατί είμαι άνθρωπος που άμα κάνω δεύτερο παιδί, θέλω να είμαι εκεί. Ναι. Δεν μπορώ να το κάνω και να μπω εγώ στο ψυχιατρίο, ο άντρας μου το ίδιο και το παιδί να είναι στη γιαγιά. Θέλω να είμαι εκεί όπως ήμουν και στο πρώτο. Να το αγαπήσω το ίδιο και να είμαι 100% εκεί. Είδα και το τατουάζ του, το είχε σένα και το παιδί. Έχει τη φάτσα σου. Είναι σαν φωτογραφία. Και είναι η στιγμή που μόλι βγαίνω από τον μπάνιο. Είναι πολύ συγκινητική στιγμή. Γιατί ποιο μπάνιο το τατουάζ? Βγαίναμε από τον μπάνιο με το μωρό. Τον είχα, αν το δεις καλά, είναι, έχω αγκαλιά το μωρό και του φοράω μπουρνούζι. Α, και έχει βγει η φωτογραφία. Και έχει βγει αυτή η φωτογραφία. Γιατί μας έβγαλε η φωτογραφία εκείνη τη στιγμή. Α, και αυτή τη φωτογραφία έκανε. Ναι. Α, ναι. Μάλιστα. Σε ένα ευχάριστο διάλειμμα θα σας πάω τώρα με τον Γιώργο Μαζονάκη, που είναι σε full τσίτα ενέργεια και χτίζει κορμί. Έτσι, γιατί πρέπει να είσαι fit για να βγάλεις ένα πρόγραμμα στις ελληνικές πίστες. Δεν είναι παίξε γέλασε. Ο Δημήτρης Λιγνάδης τώρα μίλησε στο Downtown για την επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε στο σπίτι του το 2002. Κινδύνευσε η ζωή του, ήταν χύμα στο πάτωμα του σπιτιού του. Βυθιζόταν στο θάνατο και γλίτωσε γιατί είχε τεράστια θέληση να ζήσει. Εφιάλτες μετά από το συμβάν με την πισόπλατη μαχαιριά που παρολίγο να του κοστίζει τη ζωή του δεν είχε, έμαθε πάντως ότι η ζωή όπως και να έχει είναι πολύ ωραία. Έχει δίκιο, συμφωνώ μαζί του και συνεχίζω με τη μία, την μοναδική, όχι V for Vendetta, αλλά V for Βίκυ Χατζηβασιλείου, που φωτογραφήθηκε στο Downtown πιο sexy από ποτέ. Και ίσως να μοιάζει και λίγο με τον πρωταγωνιστή του V for Vendetta, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Εγώ θα μείνω στις δηλώσεις της και εσείς θα πρέπει να σέβεστε, γιατί η Βίκυ ξέρει. Πιστεύει στο σύμπαν και στο Θεό και έχει πλήρη εμπιστοσύνη στο σχέδιό του. Συνεχίζει λέγοντας ότι πιστεύει σε κάτι ανώτερο. Αποκλείεται να είμαστε μόνο αυτό το σώμα. Μετά το θάνατο του πατέρα της, ασχολείται πολύ με το μεταφυσικό και θεωρεί πως κουβαλάμε όλη μία αποστολή που πρέπει να εκπληρώσουμε. Μωρέ, μήπως το σπίτι της ακούει στα μάτια γονίδη στη διαπασόν? Η εξωγήινη δεν είναι εξωγήινη, είναι εσωγήινη. Και δεν έχουν ανακαλυφθεί τώρα. Αυτό είναι από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος με τους Γερμανούς. Την αφήνω με τις over the nibbotes της και πάω στον ηθοποιό Γιώργο Χρυσοστόμου, που μίλησε στη Lifeo για πολλά και διάφορα. Εμείς όμως εντοπίσαμε ότι είναι ψυχαναγκαστικός με την καθαριότητα. Και όπως λέει, έχει ένα βίντεο σε μια παραλία που είναι μόνος του και την καθαρίζει όλη σαν τρελός. Προφανώς και ο Γιώργος Χρυσοστόμου ήταν ο μόνος που άκουγε το γλάρο. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές. Πίσω στον έντυπο τύπο τώρα και στο Downtown Κύπρου, η Μυρτώ Αλικάκη δήλωσε πως έγινε απόμακρη μετά τη σειρά Αναστασία γιατί ήθελε να αποφύγει τη δημοσιότητα. Και εξηγεί πως αν κάποιος είναι επιρρεπής στο να καβαλήσει το καλάμι, μπορεί η επιτυχία να τον καταστρέψει. Το δίκιο της στόχη και τα παραδείγματα πολλά. Καλάμι για καλάμι δεν έχει μείνει ελεύθερο.
Και κάπου εδώ το επόμενο θέμα το αφιερώνω σε εμάς τις γυναίκες. Τούτος είναι ο Wayne Skivington και ξέρω πως εσείς παρατηρείτε μόνο το πώς σκύβει και δεν με ακούτε. Το παιδί είναι ακροβάτης, είναι γυμναστής, είναι και πατέρας και γυμνάζεται μαζί με το παιδί του. Αυτό τον έκανε και viral. Είναι ξεκάθαρα ο πιο hot μπαμπάς και ατάκες όπως το Who's your daddy κατακλείζουν το μυαλό μας. Τον αφήνω για λίγο και πάω στην πρεμιέρα Έγκλημα και Τιμωρία, έτσι για να ελαφρύνω το κλίμα. Θα κατρέψουμε το φίλο μας. Ποιον από όλους. Αυτά να ρωτήσω στα ρόγα, δεν μπαίνω στα προσωπικά ούτε τα δικά μου ούτε κανένα άλλο. Μετά την περιπέτεια της υγείας σας έχετε αναθεωρήσει τα πράγματα για τη ζωή. Φτάνει με τα προσωπικά, δεν θέλω να κάνουμε καμία αναφορά. Είμαι τελείως μεταμφιεσμένη, δεν ξέρω αν καταλαβαίνουν ότι είμαι... Και δεν αφήνω και τα μαλλιά μου έξω γιατί χαλάνε με τον αέρα. Οπότε δεν ξέρω, μήπως από τα τακούνια, γιατί συνήθως είμαι με μπότες με τακούνι και τέτοια. Και για το τέλος σας έχω τα μοντέλα Superman διασώστες που βούτυξαν στα παγωμένα νερά της λίμνης του Central Park για να βγάλουν 7 παιδιά που έπεσαν γιατί προσπαθούσαν να βγάλουν μία selfie. Θα μου πεις τώρα, τα αγόρια αυτά που βούτυξαν δεν πάγωσαν? Προφανώς όχι, γιατί είναι από πέτρα. Οι φωτογραφίες τους έχουν γίνει ανάρπαστες και αποδεικνύουν περίτρανα ότι υπάρχουν σούπερ ήρωες εκεί έξω για εμάς. Αυτά ήταν από μένα, αγαπημένοι μου. Μείνετε συντονισμένοι όμως, γιατί έρχονται κι άλλα πολλά καυτά νέα της Showbiz. Δείτε σε λίγο. Η σεξι Έλλη Παπαγγελή ξαναχτυπά και δηλώνει πως έχει πάει με 10 άντρες. Τι έκανε έξαλλο το Δήμο Βερίκιο στην εκπομπή Happy Day? Όλο το ρεπορτάζ σε πολύ λίγο. Θα σας συστήσουμε τον πιο σεξι Θεσσαλονικιό που κατακτά τη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, να σας πω κάτι, παιδιά. Αυτό που λέει η Βίκυ Χατζηβασιλείου, εγώ θα σας πω μια πολύ γρήγορη ιστορία, επιτρέψτε μου. Την έχω πετύχει σε ένα εμπορικό κέντρο στην Αθήνα, δεν την ξέρω, έχουμε ραντεβού για να πάμε σε ένα event όμως. Η μία με την άλλη να γνωριστούμε. Και μου λέει κάτι έχεις εσύ. Δεν με ξέρει. Και μου περιγράφει, παιδιά, πάρα πολύ γρήγορα, ειλικρινά σας μιλάω, τι μου έχει συμβεί την ημέρα εκείνη που με είχε στεναχωρήσει. Εγώ δεν το έδειχνα, δεν ήμουν και κλαμμένη. Και έπαθα σοκ. Πραγματικά πιστεύω ότι έχει εκπληκτικό ενστικτό αυτή η γυναίκα. Άρα, επειδή η Στεφανία στο βίντεο που ετοίμασε και μας παρουσίασε είχε μία διάθεση χιούμορ και καυστική, θα έλεγα, απέναντι στη Βίκυ Χατζηβασιλείου, συμφωνείς λοιπόν με τα λεγόμενά της? Γιατί απόλυτα. Δεν το κοροϊδεύω. Οπότε υπάρχει επικοινωνία με το σύμπαν. Όχι, παιδιά, δεν το κοροϊδεύω. Σας μιλώ ειλικρινά. Έπαθα πλάκα. Μου είπα ακριβώς τι έγινε και μου είπα και τι να απομακρύνω. Δεν πρόλαβα καν να τις πω τη γυναίκα τι ακριβώς είχε συμβεί. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Είναι παράλογο να έχει μεταφυσικές ικανότητες? Όχι, κάποιοι άνθρωποι δεν είναι μεταφυσικό. Είναι αίσθηκτο. Και είναι και πόσο σου νοιάζει ο άνθρωπό σου. Απλά να το πει. Η συγκεκριμένη γυναίκα μας έχει δείξει πόσο του νοιάζουν οι συνανθρωποί της και μέσα από την εκπομπή που είναι και απόψε το βράδυ και φυσικά δεν θα χάσω το επεισόδιο. Τα βλέπεις, ε? Πάντα. Κάθε Πέμπτη. Είναι φανατική η Νικολέτα. Είναι και μια γυναίκα που δίνει και πολύ ωραίες συμβουλές και ξέρει να ποζάρει καταπληκτικά. Αγαπάει το φακό και ο φακός την αγαπάει. Είναι φανταστική η φωτογράφηση και μπράβο στο Downtown που έκαναν αυτό το πολύ ωραίο κόνσεπτ. Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, εσύ βλέπεις πακέτο, γιατί με κοίταξε περίεργα πριν εμένα που το βλέπω. Και δεν εννοώ πόνο επειδή είναι στο κανάλι στον Α. Να σου πω την αλήθεια, δεν το πολύ παρακολουθώ. Και ειδικά τώρα που είναι και το Survivor, όταν θα τύχει να είμαι στο σπίτι, θα δω το Survivor. Θα δεις. Αλλά στις αναπαραγωγές που γίνονται, ναι. Και επειδή έχουν υπάρξει ιστορίες που πραγματικά δεν μπορεί να τις πιστέψεις. Πραγματικά, παιδιά. Αυτό είναι και η επιτυχία του, έτσι. Μα αυτή είναι η επιτυχία, γιατί πιστεύω ότι αυτή η εκπομπή έχει και πάρα πολύ καλή δημοσιογραφική ομάδα από πίσω. Ναι, μεν είναι πολύ καλή η Βίκυ στην παρουσίαση και ο τρόπος που προσεγγίζει τα θέματα. Και πολλές φορές. Πάντα. Καλά, αυτό δεν το συζητάμε. Είναι κούκλα. Και είναι και από τις λίγες παρουσιάσεις που όταν θα βρεθεί σε μια συνέντευξη μπορεί να δώσει τύψη ομορφιάς, μπορεί να μιλήσει για τον αθλητισμό. Μπορεί να μιλήσει για τα πάντα. Μπορεί να μιλήσει για τα πάντα. Δημοσιογράφος υγείας. Παρουσιάζεται για πολλά χρόνια εκπομπές υγείας. Ενώ κάνει μια κοινωνική εκπομπή. Από κοντά είναι τόσο όμορφη όσο τη βλέπουμε και στις φωτογραφίες. Δεν έχεις δει, μωρέ. Νομίζω εδώ στη Θεσσαλονίκη που κυκλοφορεί και συνέχεια, γιατί δεν είναι συνέχεια στην Αθήνα, τη βλέπετε πιο εύκολα από εμάς. Ναι, εσύ μπορεί να την δει, παιδί μου, την ώρα που φτιάχνετε. Μπαίνει, γράφει νομίζω 2 εκπομπές, δεν κατεβαίνει κάθε μέρα. Κατεβαίνει 2 φορές το μήνα, γράφει τις εκπομπές και ξαναεπιστρέφει πίσω. Εδώ είναι η έδρα της, εδώ είναι η οικογένειά της. Τέλεια. Και είναι το ιδανικό να δουλεύεις στην Αθήνα και να ζεις στη Θεσσαλονίκη και να έχεις εδώ την οικογένειά σου. Ή να δουλεύεις στη Θεσσαλονίκη και να μένεις στην Αθήνα, έχω να συμπληρώσω. Λοιπόν, θέλω τώρα να πάμε λίγο να δούμε την Εύα Λάσκαρη, που είναι και ένα πρόσωπο που είχαμε πάρα πολύ καιρό να δούμε τηλεοπτικά, εφόσον πλέον έχει γίνει και μανούλα. 2 παιδάκια έχει με τον σύζυγό της, αν δεν κάνω λάθος. Και εμένα μου έκανε εντύπωση, βέβαια, παιδιά, θέλω να σας πω τα ρούχα της. Τα ρούχα της ή όσο είδαμε από αυτά, τα οποία δεν έκρυβαν και πολλά, έτσι. Ξέρεις τι, κρύβουν πολλά, απλά είναι nude.
Είναι τόσο νου που είναι όλο διαφάνεια. Αυτό είναι σαν να βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σαν να μην φοράει ρούχα. Όπως είμαι και εγώ τώρα, βέβαια. Η Εύα Λάσκαρη έτσι μας έχει μάθει. Καλά, εννοείται ότι έτσι τη μάθαμε, έτσι την αγαπήσαμε, γι' αυτό το σώμα έγινε γνωστή και από μοντέλο που έγινε ηθοποιός έπαιζε ρόλους που συνήθως δεν φορούσε και πολλά. Εν τω μεταξύ πήγανε μαζί με τον άντρα της και ήταν έτσι στα καμαρίνια και της λέει: Ντύθηκες ή ντύθηκες. Το ακούσατε. Παιδιά, το είπε η ίδια στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, αλλά άρα εννοείται πως δεν υπάρχει ζήλια, γιατί και αυτός έτσι την έμαθε, έτσι την πήρε. Όταν έχεις μια τόσο ωραία γυναίκα δίπλα σου, τέτοια δύο μέτρα πόδι, κούκλα, ντυμένη, φανταστικά, όχι, δεν του γούστο με τον ντύσιμό της, αλλά εννοώ προκλητικά ωραία. Σίγουρα ο άντρα που. Τι κοροϊδεύετε. Τα κόρια θέλουν κάτι να πούνε, συγγνώμη. Ο άντρα που έχει δίπλα σου, θέλω να πω συγγνώμη, αβάλω τελεία, ξέρει τι έχει και δεν ζηλεύει. Καλά, και ξέρει τι πήρε. Δεν περιμένει μετά να την είναι ο παρουσιαστής εκπομπής και έχει τη χαρά να θαυμάζει αυτές τις παρουσίες δίπλα του, γιατί και ο Γρηγόρης. Μου δέχεται τέτοιες γυναίκες. Όχι, χάρη να πεις εδώ πέρα ότι προηγουμένως που βλέπαμε το θεματάκι, τι επιφωνήματα ακουστήκαν. Αου, δες τι φοράει. Τι φοράει, μια κούκλα είναι. Αν δεν τα φορέσει η Εύα Λάσκαρη, ποια θα τα φορέσει. Ποια μπορεί να τα αναδείξει. Δεν ξέρω αν αρέσει, συνάδελφε κι άλλο. Δεν κατάλαβα. Δες ψηλές μπότες, δες εδώ πέρα. Σόρτ δεν είναι. Σόρτ. Παιδιά, η αλήθεια είναι και εγώ, ειλικρινά σα το λέω, δεν το θεωρώ καθόλου προκλητικό τον τίσιμο. Μα η Σοφία ήταν και η πρώτη που είπε θέλω αυτές τις μπότες. Το είπε έτσι. Εγώ θέλω λίγο να μείνουμε παιδιά στο τατουάστο. Συζύγου του, ίσο που καλά έκανες και μας το έβαλες η Στεφανία μου και σε κοντινό, έχει κάνει τουάζ τη γυναίκα του μαζί με το μωρό. Έχει κάνει τη γυναίκα με το μωρό. Σε όλο του το μπράτσο. Σε όλο το μπράτσο την ώρα που βγαίνουν από το μπάνιο. Τώρα είναι και σε αυτή τη φωτογραφία, είναι την ώρα που βγαίνουν από το μπάνιο και το παιδάκι φοράει και μπουρνούζι. Αυτό είναι κάτι του τύπου, πήγε τη φωτογραφία την πραγματική και του την κάνανε. Πήρε την κανονική μπορεί φωτογραφία. Όχι, από το μπάνιο. Με το είπε. Ναι, τα έχουν ειδικά μπουρνουζάκια. Όπως και να έχει αυτή είναι από το μπάνιο, αλλά δεν πειράζει, δεν είναι αυτό το σημείο που θα μείνουμε. Είναι ότι παιδιά αύριο μεθαύριο το μωρό. Θα μεγαλώσει έτσι. Το να είναι πάντα μωρό αποτυπωμένο είναι κάπως. Δεν ξέρω. Σε κάποιον μπορεί να αρέσει σαν κίνηση. Εμένα μου είναι λίγο έτσι σπούκι. Εντάξει, όπως και να έχει είναι πάρα πολύ γλυκό παιδί. Νομίζω ότι είναι περιπτώσει που δεν μπορεί να πει αν είναι τατουάζ ωραίο ή άσχημο. Διότι είναι. Δεν είναι τατουάζ πάντως. Είναι η γυναίκα του και ο άντρας. Πάρα πολύ το τελευταίο καιρό βλέπω. Θα ήταν καλό αν έμοιαζε και με τη Λάσκαρη. Τα παιδάκια του όταν ήταν μωρά. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει κανένα πολύ καλό τατού άρτη που σιγά σιγά του βάζει γένεια του μωρού, το μεγαλώνει, το ρητηριάζει. Θα μείνουμε σε κάποιον άλλον μπαμπά, έναν σεξι μπαμπά και μάλλον όχι ότι και ότι πέρα από τις εικόνες που βλέπετε και ένα μέλος του θειάσου του τσίρκου του ήλιου, Μιχάλη μου. Cirque du Soleil. Έχετε δει ποτέ Cirque du Soleil? Είδαμε. Είχαμε πάει μαζί. Βέβαια. Είναι προσωπικός γυμναστής, personal trainer αλλιώς. Τον θυμάμαι εγώ από τότε. Από το τσιρκό. Τώρα τελευταία τον προσλάβαμε. Μη λες τέτοια ψέματα. Το επίθετο, μη το ρωτήσετε, δεν προφέρεται με τίποτα. Γι' αυτό θα τον λέμε Wayne. Τον είδα τις φωτογραφίες. Είναι συνέχεια αγκαλιά με το παιδί. Και έχω εγώ την εξαπορία. Πού είναι η σεξ μαμά? Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Δηλαδή, η μαμά, όπως καταλάβατε, το έχει παρκάρει το παιδί, αναγκάζεται αυτός να κάνει γυμναστική συνέχεια με το παιδί. Δεν μπορώ. Και αυτό το παιδί, αν ζούσε στην Ελλάδα σε κάποιο χωριό, θα το σταματούσαν και θα του λέγαμε ξέραμε τι ως παιδί είσαι. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Είναι γνωστός ο σεξ μπαμπάς. Παιδιά, αυτό που βλέπω εγώ είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο, έχω να σας πω. Και όλοι κοιτάμε το παιδί, το παιδάκι να το διασκεδάσει πάρα πολύ. Ακριβώς, και δεν κάνει αγκαρία ο άνθρωπος να είναι με το παιδί του. Εγώ αστειεύομαι, Σοφία, αστειεύομαι. Ε, σώπα, Σοφία, αστειεύομαι. Αυτοί οι μπαμπάδες, ρε παιδιά, εδώ πού είναι. Ναι, ενώ εδώ η Ελληνίδα, η μάνα θα αφήσει το παιδί στη φωτογραφία που είδαμε πριν και θα ξαναδούμε λίγο πιο μετά να είναι στον ηρωνοξύστη δίπλα και να κρέμεται μαζί με τον πατέρα. Έτσι απλά. Το παιδάκι του μπαμπά μοιάζει πάντως. Λοιπόν, εμείς τώρα θα πάμε να δούμε κι άλλα νέα της showbiz. Ανάμεσα σε αυτά, τι έκανε έξαλλο τον Δήμο Βερίκιο στον αέρα του Χαπηδέ. Πολλά νεύρα. Γιατί είναι επειδή ξυπνάει πρωί, για να καταλάβω. Όχι. Θέλω να μας τα πεις όλα στη συνέχεια. Έχω πολλές απορίες. Είναι ο αυτός. Είναι ο αυτός του, ε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω. Και αυτό είναι και το συστατικό της επιτυχίας. Και του συγκεκριμένου ένθετου στην εκπομπή που σκίζει, αλλά και ο Δήμος είναι ένας άνθρωπος που όταν τον διακόψεις ή όταν θελήσεις να πεις κάτι το αντίθετο χωρίς να επιχειρηματολογήσεις, μαύρο φίδι που σε έφαγε. Είτε είσαι παρουσιαστής, είτε είσαι καλεσμένος στην εκπομπή. Σε σηκώνει και... Λοιπόν, πέρα από την έκρηξη του Δήμου Βερίκιου, θα συζητηθεί πάρα πολύ και η δήλωση αγαπημένου μας τραγουδιστή, ο οποίος δήλωσε ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί ποτέ με τον Νότι Σφακιανάκη. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στα πιο απολαυστικά και ενδιαφέροντα νέα της ελληνικής και ξένης showbiz. Είμαστε εδώ όπως και κάθε μέρα και σας έχουμε τον πιο καυτό Έλληνα Mr. Body σε νέες περιπέτειες στη Νέα Υόρκη. Αλλά και το εξής hot αγόρι, τον Κώστα Μαρτάκη, να εξομολογείται τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στα οικονομικά του.
Ξεκινάω με την υπέρλαμπρη Έλλη Παπαγγελή ή αλλιώς το κορίτσι που λατρεύει να διχάζει, η οποία φωτογραφίζεται στους Δελφούς, γιατί μπορεί άλλωστε, και μιλάει στο Downtown, κάνοντας ενδιαφέρουσες αποκαλύψεις για την προσωπική της ζωή. Συγκεκριμένα, για τη δήλωσή της ότι έχει πάει με 8 άντρες, απαντάει: «Δεν νομίζω ότι είναι ούτε μεγάλος ούτε μικρός αριθμός. Απορώ γιατί σοκαρίστηκαν κάποιοι». Βέβαια, αυτή τη δήλωση την έκανα 1,5 χρόνο πριν. Άρα τώρα είναι λογικό να έχει αυξηθεί ο αριθμός κατά 1-2 άτομα. Γενικά είμαι πολύ επιλεκτική και προτιμώ την ποιότητα από την ποσότητα. Συνεχίζει λέγοντας: «Δεν είναι κακό να φοράς δεκολτέ. Αν κάποιοι είναι στερημένοι και δεν έχουν ξαναδεί στήθος στη ζωή τους, τους λυπάμαι». Ενώ όσον αφορά πρώην σχέση της, λέει: «Κάποιος προσπάθησε να αυτοκτονήσει με το αυτοκίνητό του. Δεν έχω ξανανιώσει πιο άσχημα στη ζωή μου». Συνεχίζω με τον πάντα ανατρεπτικό Γιάννη Ζουγανέλη, ο οποίος μίλησε στην κάμερα του πρωινού και στη Σάσα Σταμάτη, αδειάζοντας τον Νότι Σφακιανάκη. Θα συνεργαζόσουν με τον Σφακιανάκη? Δύσκολα, δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Όχι, δεν θα συνεργαζόμουν, για να είμαι ειλικρινής, γιατί στη ζωή πρέπει να υπάρχουν και διαφοροποιήσεις. Πρέπει να διαφοροποιούμαστε. Δεν βράζουμε όλοι στο ίδιο καζάνι όσον αφορά την ιδεολογία μας. Σε άλλα νέα τώρα, ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες τραγουδιστές, ο Πασχάλης Τερζής, έπιασε ξανά το μικρόφωνο, διασκεδάζοντας σε ταβέρνα, παρέα με αγαπημένους φίλους, θυμίζοντας κάτι από τα παλιά και δείχνοντας ότι πλέον η περιπέτεια με το πρόβλημα υγείας του ανήκει στο παρελθόν. Έχω μάθει μοναχό. Κώστας Μαρτάκης ξεσπαθώνει και αποκαλύπτει όλες τις λεπτομέρειες των οικονομικών του, ενώ εξομολογείται τις δυσκολίες που περνάει όσον αφορά τη διαχείρισή τους. Οικονομικά έχουμε στριμωχτεί όλος ο κόσμος, όχι μόνο αυτά που βλέπουμε οι συνταξιούχοι και όλοι αυτοί, όλοι. Εντάξει, σε άλλα μεγέθη βέβαια, αλλά προσπαθούμε να είμαστε αισιόδοξοι, να κάνουμε οικονομία, γιατί εγώ τουλάχιστον προσωπικά βοηθάω και την οικογένειά μου. Έχω αρκετό κόσμο που βοηθάω, δικούς μου εννοώ, και δεν μπορώ να είμαι απερίσκεπτος και να κάνω. Όχι, και τα μεροκάματα είναι όπως παλιά. Θα είχα λεφτά τώρα αν ήμουν προσεκτικός. Η μαμά σου συμβούλευε ό,τι παιδί μου. Η μαμά βοήθηκε να το δρόμο. Δυσκολίες φαίνεται πως αντιμετωπίζει και ο Δήμος Βερίκιος, ο οποίος για ακόμα μία φορά, φυσικά με τον τρόπο που μόνο εκείνος γνωρίζει, έγινε έξαλλος. Στον αέρα του Happy Day λοιπόν έγινε πυρ και μανία, αφού σαν σπίρτο πήρε αμέσως φωτιά μετά από ατάκα του Δημήτρη Παπανώτα για τα ελληνικά στρατά. Τι μα***ς λες τώρα πρωί-πρωί, παιδιά των 700 ευρώ που δεν κάθονται να παίζουνε! Έλα! Δεν κάθονται να παίζουν! Τι κάνεις τώρα, κινείς? Σε παρακαλώ πολύ! Σε παρακαλώ πολύ! Σε παρακαλώ πολύ! Δημήτρη, μη μιλάς! Σε παρακαλώ πάρα πολύ! Λοιπόν, δεν μπορώ. Τα παιδιά που με 700 ευρώ δίνουν καθημερινή μάχη για την επιβίωση και για να κρατήσουν τη χώρα μπροστά, εμείς εδώ μια θράκα βολεμένων να καθόμαστε να λέμε καμαρωτές. Ειρήνη ημίν λοιπόν, και να σας ελαφρύνω λίγο το κλίμα, σας πάω σε ένα νέο έρωτα. Σε αυτό του Κώστα Κόκλα με την ερήθοποιό Ειρήνη Φαναριώτη. Ο φωτογραφικός φακός του You Weekly τους τσάκωσε στα πράσα σε νυχτερινή έξοδο. Ενώ κανένας από τους δύο δεν έχει ξεκαθαρίσει αν πρόκειται για σχέση ή μια δυνατή φιλία. Φωτογραφίες πάντως μαρτυρούν κάτι το άκρος ρομαντικό. Στο εξωτερικό, λίγο πριν τη μεγαλύτερη νύχτα του Hollywood, οι υποψήφοι των Oscar πρόκειται να παραλάβουν τη σακούλα των δώρων τους. Μια παράδοση που κρατάει εδώ και χρόνια. Τα πολύ ακριβά πακέτα δώρων συμπεριλαμβάνουν αγαθά αξίας μέχρι και 100.000 δολαρίων. Το πιο ακριβό δώρο είναι μια τριήμερη απόδραση σε έπαυλη στο Lost Coast Ranch της Καλιφόρνιας. Ενώ το πιο φτηνό αγγίζει τα μόνο 5 δολάρια και πρόκειται για ένα lip balm. Άλλα δώρα θα είναι μια κρέμα ποδιών, ένα βάζο με φιστίκια, snacks, γλυκίσματα, πιάτα, πιτζάμες και ένα κουτί που περιλαμβάνει κάρτες με διάσημες ρίσεις. Και η ηθοποιός Ιωάννα Τριανταφυλλίδου όμως φαίνεται πως είναι μια ανάσα μακριά από το Dolby Theater, στο οποίο πραγματοποιούνται κάθε χρόνο τα βραβεία Oscar. Η ίδια φυσικά δεν πρόκειται να παρευρεθεί στη λαμπερή βραδιά, αλλά δεν διστάζει να ανεβάσει φωτογραφία της από την τοποθεσία. Ο Mr. Best Body είναι Έλληνας και μάλιστα Θεσσαλονικιός. Ο Σπύρος Παπακωνσταντίνου έχει φωτογραφηθεί από κάποιους από τους καλύτερους φωτογράφους μόδας. Είναι σεξι, μοντέλο, γοητευτικός και προκαλεί εγκεφαλικά σε όλον τον γυναικείο πληθυσμό και τώρα το κάνει και στη Νέα Υόρκη.
Με αθλητική διάθεση συνεχίζω και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024. Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει την υποψηφιότητά της για τη διοργάνωση των αγώνων, αφήνοντας την κούρσα μόνο δύο πόλεις, το Λος Άντζελες και το Παρίσι. Η τελική απόφαση για τη φιλοξενία των αγώνων πρόκειται να πάρθει στις 13 Σεπτεμβρίου του 2017. Πίσω στα εγχώρια τα δικά μας, καλεσμένος στο Happy Day, βρέθηκε ο εκρηκτικός Λάκης Γαβαλάς και αποκάλυψε ποιος είναι ο μεγαλύτερος του φόβος. Αγχώνομαι τρελά. Κάθε μήνα που πηγαίνω στο τμήμα για να δώσω το παρόν, αγχώνομαι ότι μπορεί ακόμα πάλι να το πούνε, παρόν. Θα ξαναμπείς μέσα. Διάφορα πράγματα. Δηλαδή αυτή η χώρα με έχει ταλαιπωρήσει. Αυτοί οι περιοριστικοί όροι για πόσο καιρό θα ισχύουν. Κάτσε να γίνουν οι δίκες. Καταρχήν πρέπει να γίνει ο έλεγχος τι χρωστάω και πώς. Οι Βρετανοί γιόρτασαν τη μουσική με τον καλύτερο τρόπο, με την απονομή των British Awards του 2017 που διεξήχθη στο O2 Arena του Λονδίνου. Η λαμπερή στιγμή της βραδιάς ήταν όταν τιμήθηκε ο David Bowie με το βραβείο του καλύτερου άντρα Βρετανού καλλιτέχνη, αλλά και το αφιέρωμα στον George Michael. Στο κόκκινο χαλί περπάτησαν πολλές καυτές και εντυπωσιακές ανδρικές και γυναικείες παρουσίες. Ενώ στη σκηνή εντυπωσίασαν ο Ed Sheeran και η Katy Perry, περνώντας και το δικό της πολιτικό μήνυμα. Αυτές ήταν μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες και απολαυστικές ειδήσεις της ελληνικής και ξένης showbiz. Μείνετε μαζί μας γιατί τα καλύτερα είναι εδώ. Δείτε σε λίγο. Αποκλειστικό. Η πρωταγωνίστρια της Μουρμούρας, Ελένη Κοκκίδου, αποκαλύπτει πως ο ρόλος μιας ιερόδουλης της άλλαξε τη ζωή. Ανακαλύφθηκαν νέοι πλανήτες, που ίσως υπάρχει εξωγήινη ζωή. Η Τζούλια Αλεξανδράτου είναι η απόλυτη κυρία. Μας αποκαλύπτει ο δικηγόρος των διασύμων, Σοκράτης Προβατάς. Πράγμα, τώρα όμως αυτό, είτε να σε ρωτάνε είτε να απαντάς μόνο σου με πόσους συντρόφους έχεις μοιραστεί την ερωτική σου ζωή. Δεν κατάλαβα, ρε Νικολέτα, και άμα δηλαδή είσαι τόσο ειλικρινής άνθρωπος, γιατί να μην το πεις. Τη ρωτήσανε πριν από 1,5 χρόνο, μιλάμε για την Έλλη Παπαγγελή. Γύρω από τη σχέση τέλος πάντων με τους συντρόφους του. Τη ρομαντική πλευρά της σχέσης, από ό,τι βλέπουμε, τη ρωτήσαμε. Τη ρομαντική πλευρά. Από μόνη της λοιπόν θέλησε να πει ότι τότε πριν από 1,5 χρόνο έχει πάει μόνο με 8 άντρες. Εγώ το βρίσκω πάρα πολύ λίγο για την ηλικία της. Βέβαια συνήθως λένε τρεις. Έβαλα άλλους 5 για να γίνει πιστευτή. Είναι 3, και εγώ την πιστεύω. Είναι ο πρώτος σου, ο πρώην μου και ο νυν. Ποιο νυν. Άρα τρεις. Μπορεί να έχει βγει με 8-9 άντρες για φαγητό. Πλατωνικές σχέσεις. Δεν το εννοούσε έτσι, χάρη. Δηλαδή όσο και να προσπαθεί να το στρογγυλέψει και να το σώσει, δεν το εννοούσε έτσι. Καταρχάς να πούμε κάτι, να το ξεκαθαρίσουμε πριν εξηγηθούμε. Δεν το λέω με την έννοια γιατί η κοπέλα λέει ψέματα ή αλήθεια. Δεν μας αφορά αυτό. Γιατί το αναφέρει καν. Γιατί το αναφέρει καν, έτσι. Δεν σε καμία περίπτωση μην θεωρηθεί κάτι άλλο, έτσι. Ναι. Πάντως τώρα σε συνέντευξη που έδωσε συνέντευξη στο Downtown, ανέβασε το νούμερο. Εκεί που έχω ένσταση είναι στο ερωτηματικό. Κάθε φορά λέει, δηλαδή, η κοπέλα αυτή με πόσο κοιπάει. Λέει, ρε παιδί μου, λέει. Και θα λέει από την κατάλαβα. Δεν είναι άκομψο. Εσύ σαν άντρας, αν σου αρέσει αυτή η κοπέλα, προφανώς σου αρέσει γιατί είναι κούκλα. Ναι. Όταν θα πας να την προσεγγίσεις και να τη φλερτάρεις, δεν είναι λίγο άκομψο να το γνωρίζεις αυτό ως πληροφορία? Εμένα, να σου πω την αλήθεια, αν με ρωτάς προσωπικά, δεν με διέφερε ποτέ ο συγκεκριμένος αριθμός. Δεν με διέφερε ποτέ. Εσένα, Χάρη, σε προβλημάτισε ποτέ? Αν έμαθε, αν άκουσε. Τι θα πάω να πω, θε να γίνω ενδέκατο? Δεν θα το πω. Τι έρωτησε? Τώρα, αν δεν ρωτήσω. Αν μ' αρέσει, θα την προσεγγίσω. Θα ψάξω το τηλέφωνό τη ή αν τη δω έξω, θα πάω να τη μιλήσω. Από εκεί πέρα δεν ξέρω, μόνη τη είναι. Δεν ξέρω, για μένα το μάθουμε να βάλουμε τα λαγωνικά του. Πρέπει να είναι μόνη τη. Πάντω ξέρω ότι τη αρέσει πολύ η πολιτική. Τη αρέσει η πολιτική, τη αρέσει η φιλοσοφία. Ναι, με τέτοιε δηλώσει δεν το πάει καλά τώρα η Έλλη Παπαγγελή. Πάντω έχει ερωτηματικό, έτσι. Στην πολιτική της πιθανή καριέρα ή στις προς την προσωπική της καριέρα? Και στις δύο καριέρες γενικότερα, δεν νομίζω ότι αυτές να κάνω εγώ μια ερώτηση. Συγγνώμη. Για αυτή την εξακρίβωση του από το 8 πήγαμε στο 10, είναι συγκεκριμένο? Εδώ είναι το πρόβλημα, εδώ είναι η αισθασία. Γιατί εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό. Λέει ότι πριν από 1,5 χρόνο δήλωσα ότι έχω πάει μόλις με 8. Σήμερα που μιλάμε, μετά από 1,5 χρόνο δηλαδή, μπορεί να έχουν γίνει ας πούμε 9 ή 10, δηλαδή με έναν ή δύο ακόμα. Άρα, ναι, δεν θυμάται ακριβώς. Αυτό όμως πάλι που βλέπουμε μια τόσο ωραία γυναίκα, μια τόσο όμορφη κοπέλα, και πρέπει να μην λέει αλήθεια όταν λέει κάτι τέτοιο. Όχι, και αυτό είναι το κατακρίνω. Δεν πρέπει να μας νοιάζει καν ούτε εμάς όταν το λέει. Αλλά έχει χρειά κοροϊδευτική γυναίκα. Όχι, εγώ δεν έχω καθόλου χρειά. Εγώ επειδή δεν θέλω να κοροϊδέψω καθόλου, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν θυμάσαι αν είναι ένα ή δύο, ότι τι είσαι. Κάποιον είχε πει και δεν έπρεπε να πει. Μπορεί να ήταν τόσο σύντομη σχέση που δεν τη μετράς. Είναι πολύ διαφορετική. Άρα, είναι πολύ διαφορετική η σκέψη στον γραπτό λόγο και η σκέψη αυτό αν την είχε στην κάμερα και τη έκανε αυτή τη συνέντευξη. Ναι. Γιατί όταν τη ρωτήσει. Πολύ σωστό αυτό που λες, Χάρη μου. Στην κάμερα,
καταρχάς θα μιλήσουν τα μάτια εκείνη τη στιγμή. Αν θέλει να το πει κοροϊδευτικά, αν θέλει να. Αν θα γράψουν άλλο νούμερο. Έτσι. Από εκεί και πέρα, βέβαια να μου πει: έχει την Έλλη, θα την κοιτά στα μάτια. Αλλά... Όχι πολύ, αλλά να σου πω κάτι. Όταν είναι και μία κοπέλα, η οποία κοπέλα ενώ δεν κάνει κάτι. Για 29 χρονών. Είναι και μικρούλα, πέρα από την ηλικία. Μία αφέλεια στο γραπτό το λόγο και πώ μπορεί να μεταφερθεί, μπορεί να είναι και λίγο πολύ σχετικό. Εγώ λέω λοιπόν να καλέσουμε την Έλλη Παπαγγελή εδώ που έχουμε και πολλέ κάμερε και πολλά αγόρια να μα πει την αλήθεια. Για να δούμε την αλήθεια. Ακριβώ. Πάμε τώρα να αλλάξουμε έτσι θέμα και να πάμε να δούμε ένα αγόρι. Αυτό το πολύ έτσι ιδιαίτερα όμορφο αγόρι, εγώ θα έλεγα. Ιδιαίτερα που μας έκανε περήφανο στο εξωτερικό. Είναι αυτό... ο Mr. Body και είναι καλά. Είναι ο Mr. Best Body για την ακρίβεια. Είναι ο σεξ Θεσσαλονικιός, ο Σπύρος Παπακοσταντίνου, ο οποίος από εδώ και ο στρατιωτικός πήγε στις πασαρέλες. Είναι από εδώ, είναι ντόπιο το παιδί. Ξεκίνησε την καριέρα του στη Θεσσαλονίκη. Εγώ μίλησα λίγο έτσι με τους μάνατζερ, λίγο με το πρακτορείο μου που δούλευε το Top Class International που συνεργαζόμαστε κι εμείς. Και μου είπαν ότι το παιδί αυτό το ήθελε πάρα πολύ, δούλευε πάρα πολύ για να πάει μπροστά. Πήγε στην Αθήνα από Θεσσαλονίκη και από εκεί τον επέλεξαν και έφυγε. Και Νέα Υόρκη και Λονδίνο και κάνει γενικά δουλειές έξω, όπου άλλοι τις έχουν στα πιο τρελά τους όνειρα. Έτσι. Έχω παρατηρήσει εγώ πάνω σε αυτό που λέει Στεφανία. Έχω παρατηρήσει ότι τα μοντέλα που κάνουν πραγματικά καριέρα στο εξωτερικό και αμείβονται αδρά και πολύ, με πολύ καλές αμοιβές, είναι αυτοί που εδώ στην Ελλάδα δεν είναι και τόσο γνωστοί. Αυτό ακριβώς που λέει η Σοφία, μου είπανε και από το πρακτορείο μοντέλων που ήταν ο Σπύρος, παιδιά, ότι εκτός από αυτό που ήρθαμε στην επικοινωνία, ναι. Εκτός από αυτό, στην Ελλάδα φέρνουν μοντέλα τα οποία μοιάζουν ή είναι από το εξωτερικό ή μοιάζουν με. Έχουν χαρακτηριστικά από άτομα του εξωτερικού. Δεν έχουν καμιά μεσογειακή ομορφιά και κάνουν αυτή τη δουλειά εδώ. Και παραγωνίζονται τα μοντέλα που είναι από Ελλάδα. Υπάρχουν και πάρα πολλές κοπέλες Ελληνίδες που κάνουν καριέρα και στην Αμερική. Και δεν τις ξέρει κανείς εδώ. Δεν θέλουν οι ίδιες να δίνουν αφορμή. Η Νάς ούτε... και Μιλωνά. Η Νάς και Μιλωνά. Η Ιλιάνα η Παπαγεωργίου στη Νέα Υόρκη. Που είναι κουκλάρα. Στο Μιλάνο, εγώ που είχα πάει και λίγο πριν το Fashion Week, πριν από ένα μήνα, είδα κοπέλες, την Αλεξία, την Φάκα που είναι και η Σαλονικιά. Ναι, πηγαίνω, ναι, έρχεται. Δίκιο. Που κάνουν καριέρα και εδώ μπορεί να μην τις ξέρει και κανένας. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Το ξένο πάντα είναι πιο ωραίο. Έτσι. Όπως εδώ θα είναι το κάτι πιο εξωτικό και για το ελληνικό στοιχείο γενικότερα εκεί έξω, μια κοπέλα μπορεί να μην είναι αυτό που λέμε ελληνικό πρότυπο, αλλά είναι τελείως διαφορετική για την χώρα που πάει να κάνει καριέρα, εννοείται ότι θα την κάνει. Άντως και καλά κάνει. Και άλλη μια διαπίστωση που έχω κάνει εγώ, φαντάζομαι ότι το έχετε παρατηρήσει κι εσείς, είναι ότι στην παγκόσμια καριέρα μπορεί να κάνει και κάποιος που έχει απλά ένα ιδιαίτερο πρόσωπο γιατί αρέσει σε κάποιους σχεδιαστές και όχι ο πάρα πολύ όμορφος, ο πολύ γλυκός που είναι, ας πούμε, αντικειμενικά. Ναι. Αποδεκτός. Συμφωνώ. Δεν είναι. Πολλές φορές. Το παλικάρι δηλαδή, ας πούμε, έχει ένα πολύ ιδιαίτερο πρόσωπο και ένα πάρα πολύ καλό σώμα. Μίστερ Μπάντι όμως βγήκε, δεν βγήκε Μίστερ Face ο άνθρωπος. Ναι, βγήκε ένα πάρα πολύ ωραίο σώμα, ναι. Παιδιά, βγήκε Μίστερ Μπάντι σε Universal διαγωνισμό αυτό που έχει. Αυτό ήθελα να ξέρω γιατί τα είπαμε και χασέψαμε. Ωραία, λοιπόν, εμείς πάμε τώρα χιλίακους. Να δούμε λίγο, γιατί έχουμε και τον Χάρη σήμερα στην εκπομπή μας, που είναι μέλος της του Happy Day. Και είδαμε πριν από λίγο τον Δήμο Βερίκιο. Επιτρέψτε μου να το πω, έξαλλο, αλλά okay, το έχω ψιλοσυνηθίσει. Δηλαδή, αν δεν έχει ένα ξεσπασματάκι μέσα στην ημέρα αυτή η εκπομπή μέσω του Δήμου. Δεν είναι τυχαίο ότι το μοντέλο που μας έδειξε η Στεφανία είναι εδώ και ο στρατιωτικός, γιατί αυτή ήταν και η αφορμή αυτής της κόντρας που ξέσπασε στον αέρα σήμερα το πρωί. Η στρατιωτική. Μάλλον είναι ένα ευαίσθητο θέμα για τον Δήμο Βερικίο. Σας το είπα και πριν. Είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα, γι' αυτό και πολλές φορές που του θέτουμε ερωτήσεις και μιλάμε και για τον κύριο Καμένο, τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης, επειδή έχει και πάρα πολύ καλή σχέση μαζί του, κρατάει αποστάσεις και δεν θέλει, ο Δήμος γενικά δεν θέλει να πετάς μια δήλωση ή να λες κάτι έτσι σαν πυροτέχνημα, χωρίς να επιχειρηματολογείς. Mm. Τώρα, επειδή σήμερα δεν ήμουνα στην εκπομπή. Έχασες. Έχασα όλο αυτό που έγινε. Ή έχασες ή γλίτωσες. Ή και έχασες εδώ. Εγώ δεν μιλάω σε αυτά. Εγώ ακούω και δεν μπορείς να πεις τίποτα. Απλά και ο Δημήτρης ο Παπανώτας πιστεύω ότι επειδή δεν κρύβεται πίσω από τα λόγια του και έχει εκφράσει ανοιχτά και τις πολιτικές του πεποιθήσεις και τα πιστεύω του, πάντα έχει με το Δήμο μία ανοιχτή σύγκρουση, αλλά αυτό το γουστάρει ο Βερίκιος, όπως και ο Δημήτρης γουστάρει να τη λέει στο Δήμο, με την έννοια ότι στο τέλος... Είναι καλά και αγαπημένα. Εκτός ότι είναι καλά και αγαπημένα, βγαίνει κάτι από αυτή τη συζήτηση. Σωστό. Πολύ σωστό. Δεν είναι... Δηλαδή, δεν είναι η περίπτωση, παιδιά, που είναι όλο καυγάς φωνή απλά για να υπάρχει και για τηλεθέαση. Όντως βγαίνει κάτι. Ξέρεις τι παρατηριζόμαστε, ότι ο Δημήτρης Παπανώτας δεν μάσησε, να το πούμε λαϊκά, από όλο αυτό. Ενώ στα Ματίνα, όταν έχουν τέτοιες κοντρίτσες, λίγο στεναχωριέται, τη βλέπω, αλλάζει το βλέμμα. Είναι διαφορετικό τώρα. Η στα Ματίνα είναι και η παρουσιάστρια της εκπομπής. Η στα Ματίνα πολλές φορές μπορεί να προσπαθεί να κατευνάσει τα πράγματα, μπορεί να προσπαθεί.
προσπαθεί να αλλάξει ένα θέμα, γιατί ο τηλεθεατής ενημερώνεται σε αυτά τα 30 λεπτά για πολλά θέματα που αφορούν την πολιτική και οικονομική σκηνή. Πάντως, να σου πω κάτι, Μάρη μου, ξέρεις τι μου αρέσει πάρα πολύ σε εσάς. Ότι το λέμε και με τα παιδιά καμιά φορά, γιατί εντάξει, εμείς είμαστε καινούργοι όλα μαζί εδώ. Θεωρώ ότι είσαστε, στο είπα και εσένα πριν, η πιο δεμένη, σωστά δομημένη ομάδα στην ελληνική τηλεόραση. Αλήθεια το λέω. Και θέλω να μου μιλήσεις λίγο έτσι γενικότερα για αυτή την σχέση σου. Είναι αυτό που βλέπουμε, ρε παιδί μου, όντως. Αυτό είναι αυθεντικοί χαρακτήρες, δηλαδή αυτό που βλέπετε από την Ελένη. Που η Ελένη ξεκίνησε από εδώ, κατέβηκε κάτω στην Αθήνα. Μόνη της, χωρίς να έχει κάποιον να τη βάλει κάπου, όλα αυτά που ακούγονται, τις συνωμοσίες και τα πονηρά. Εσείς στη δουλειά σας. ο Κώστας ο Φραγκολιάς, που δεν ήταν από το πρώτο χρόνο της παρέας, γιατί ήταν ο αναδιώτης που έφυγε και πήρε τη θέση του, έχει δέσει για δύο σεζόν στην εκπομπή. Είναι και αυτός αυθεντικός. Ποτέ δεν βγαίνει να το παίξει. Είστε μόνο δύο σεζόν αυτή η ομάδα. Τρία χρόνια είναι. Το ξέρεις ότι έχω την αίσθηση ότι είστε 9-10 χρόνια. Όλοι αυτοί, παιδιά, αλήθεια σας λέω. Νομίζω και ο Δημήτρης Παπανώτας είναι βασικότατο συστατικό της επιτυχίας σε αυτή την εκπομπή. Αυτό το πικάντικο σχόλιο που έχει και που δεν κάνει δημόσιες σχέσεις με κανέναν όταν θέλει να πει κάτι, γιατί πολλές φορές, επειδή εγώ κάνω τις συνεντεύξεις στην εκπομπή, του λέω να προσέξουμε λίγο εδώ, μας τίμησε, μας έκανε. Μου λέει τι θες να μου πεις, ότι δεν θα πω εγώ αυτό που πιστεύω. Βέβαια δεν σου λέω αυτό. Αλλά άσε τώρα μη συναγωνίσουμε κάποιον. Και ξεκινάμε, βλέπουμε το βίντεο και αρχίζει. Το ότι σου μίλησε και ότι είπε αυτό και ντύθηκε, δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αυτό πάντως, είναι και καλό. Νομίζω ότι δικαιολογημένο αυτό το παρεάκι. Του χρόνου. Του χρόνου. Δεν βρίσκω λόγο να μην συνεχιστεί αυτό. Και εγώ δεν βρίσκω χρόνου. Λόγο. Από εκεί πέρα το ξέρουν οι δυνατοί. Ενώ αν δεν ξέρετε κάτι ήδη κλεισμένο, δεν ξέρω και πόσα χρόνια είναι τα συμβόλαια διαφορετικά. Όλες οι συμβάσεις ολονών είναι μέχρι και τις 7 Ιουλίου. Απλά ακούστηκαν διαφορετικά για την Ελένη, ότι θα κάνει κάτι δικό της στον Αλφα. Αυτά τα διαβάζαμε κι εμείς και τα διάβαζε και ίδια με τον Δημήτρη, ότι θα έκανε κάτι με τον Δημήτρη. Αυτά έβγαινε και τα έλεγε ο Δημήτρης Ογκαρέζος. Που μίλαγε και με αποκλειστικό ρεπορτάζ. Το είχε το αποκλειστικό το ρεπορτάζ. Ναι. Πολύ, Πολύ. Από ό,τι φάνηκε, η Ελένη κάνει δική της εκπομπή. 7 μέρες την εβδομάδα, Σαββατοκύριακο που την είχαν βάλει. Δεν πειράζει. Ας το καλεί ο Δημήτρης και μπορεί και να έρθει κιόλας. Δεν κακό. Καλή διαφήμιση είναι. Θα τα λέμε όμως και αυτά, έτσι. Ο πιο τυχερός από όλους είναι ο Χάρης εκεί πέρα. Γιατί εκτός από την παρουσία του μέσα στο στούντιο, είναι και όλα τα ταξίδια. Εγώ φεύγω. Εγώ η παρουσία μου και η συμφωνία που έχω κάνει είναι να είμαι εκεί 2-3 φορές την εβδομάδα. Κάνω γυρίσματα για την εκπομπή που έχω για την Ελληνική Ομογένεια στη Νέα Υόρκη και παράλληλα έχω την ευκαιρία και τη χαρά να επισκέπτομαι πάρα πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, να έχω γνωρίσει σχεδόν ολόκληρο τον πλανήτη. Βλέπουμε εδώ διάφορα. Τι να σας πω, δηλαδή μόνο φέτος έχουμε πάει Λονδίνο, Παρίσι, Ρώμη, στους Άγιους Τόπους, Βαρκελόνη, Μαδρίτη, Πολωνία. Τώρα την άλλη εβδομάδα πηγαίνω στο Βελιγράδι. Και πάντα και συναντάς και ωραία φαγητά και βλέπω. Ελληνική ομογένεια, και έτσι, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε να κάνουμε μόνο με Έλληνες. Βρίσκουμε Έλληνες σε ολόκληρο τον πλανήτη που κάνουν επιτυχία, δραστηριοποιούνται και κάνουν υπερήφανη την Ελλάδα στο εξωτερικό. Τα αυτό φορά. Είναι το κόνσεπτ. Πάω Βελιγράδι σε δύο εβδομάδες. Μετά πάω Άγιος Τόπους για να κάνουμε γυρίσματα για το Πάσχα. Τέλεια. Και φεύγω και Σικάγο που θα πάω για 20 μέρες, τέλη Μαΐου. Μια χαρά, Χάρη μου, μια χαρά περνάς. Πριν πάμε στο τράτσιστα της Θεσσαλονίκης, γιατί εννοείται ότι ο Χάρης ήρθε για μας εδώ, αλλά έχει και έναν άλλο πολύ σημαντικό λόγο που θα το μάθουμε στη συνέχεια. Θέλω λίγο έτσι να μιλήσουμε και να σταθούμε στον Παντελή, γιατί δεν σταθήκαμε όσο θα έπρεπε στην αρχή, με αυτή την έννοια κυρίως. Και θέλω να μου πεις πρώτα απ' όλα. Αν περίμενες που να είναι απάντηση, η ρητορική είναι και πολύ ερώτησή μου, όλο αυτό το χαμό μετά τον άδικο θάνατό του, με την επιτυχία, με το τραγούδι, με τον κόσμο, μιλάω τώρα για το καλό το ενδιαφέρον, δεν μιλάω για το κίτρινο, όλο αυτό που γίνεται, δηλαδή δεν είναι απίστευτο, απίστευτο δεν είναι, γιατί το βλέπουμε να συμβαίνει. Κοίταξε να δεις, καταρχάς πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία το πόσο μπορεί να συνειδητοποιήσει κάποιος το χαμό ενός ανθρώπου που ζούσε μαζί του, συνεργαζόταν μαζί του συνέχεια. Πότε γνωριστήκατε? Γνωρίστηκα μαζί του το 2012. Νωρίς δηλαδή στην ουσία στην καριέρα του. Στις αρχές της επαγγελματικής του καριέρας. Εγώ πήγα στο μαγαζί που έκανε την πρώτη του επαγγελματική συνεργασία στο θέατρο με τον Βασίλη τον Καρά και την Πάολα. Μετά από κάλεσμα του Βασίλη Καρά, γιατί εγώ είμαι σαν παιδί του Βασίλη. Βασιλικός. με έφερε στο μαγαζί για να με συστήσει στον επιχειρηματία τον Κώστα τον Περδάκη, που εγώ είχα φιλική σχέση μαζί του και είπε ότι εδώ τον Πιτσιρίκο πρέπει να τον έχουμε μαζί μας, να μας βοηθήσει σε κάποια πράγματα που έχει να κάνει με τα media. Από εκεί πέρα ο Περδάκης μου είπε ότι
Πάμε να συστήσω μέσα τον Παντελίδη. Είναι ένα νέο παιδί που ξεκινάει τώρα, πολύ ταλαντούχος. Κάνει live, γεμίζει καφετέριες, γεμίζει μαγαζιά. Με τον Παντελή δέσαμε στο πρώτο πεντάλεπτο. Πρώτα απ' όλα επειδή ήμασταν και δύο εξίδες και μας συνέδεσε αυτό το πράγμα και επειδή είδα μια αλήθεια στα μάτια του. Και η πρώτη κουβέντα που μου είπε είναι ότι εγώ δεν τα πάω καλά με κάμερες και όλα αυτά. Από εκεί πέρα, ό,τι νομίζεις εσύ ότι κρίνεις ότι είναι καλό για να μας μάθει ο κόσμος και να μάθει τα τραγούδια μου. Και πήγε και σε καλή περίπτωση και σε καλό φίλο τελικά. Κοίταξε, έτσι. Πάρα πολύ καλό παιδί. Μιλάω και για σένα όμως, έτσι. Γιατί ταιριάξατε τόσο ιδανικά. Γιατί και αυτός έτσι αναθώ παιδί και αγνό και απείραχτο. Και εσύ παρότι είχες την εμπειρία, είσαι σε αυτή την κατηγορία. Εγώ δεν ήμουνα κολλητός φίλος του Παντελή. Ναι. Εγώ είχα κρατήσει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Που η συνεργασία αυτή δοκιμαζόταν με τις καλές και τις κακές στιγμές και δέναμε και ως άνθρωποι. Δηλαδή. Εγώ ήμουνα η σκληρή αλήθεια του Παντελή, ναι. Που έπρεπε να τον ενημερώνω όπως εγώ πίστευα από τη στιγμή που η επιχείρηση είχε την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου να είμαι δίπλα στον Παντελή για την εικόνα του. Πολλές φορές είχα κατηγορηθεί που μίλαγε μόνο σε μένα. Όχι. Στις συνεντεύξεις. Σε άκουγε όταν του έδινε συμβουλές. Γιατί όταν είσαι σε αυτά τα πράγματα, πάντα έχουμε έναν άνθρωπο που μας λέει: εσύ μην το κάνεις αυτό, μην το κάνεις εκείνο. Ήταν, ας πούμε, έτσι αντιδραστικό στοιχείο. Τα άκουγε, τα επεξεργαζόταν και αφού περνούσαν μία-δύο μέρες. Έπρατε αυτό που του λέγαμε. Μετά από δύο μέρες. Με το δικό του τρόπο. Όπως θυμάμαι, πριν από δύο χρόνια που είχα κάνει ένα κάλεσμα για τη γιορτή μου, δεν μου είπε χρόνια πολλά. Ήρθε στο τραπέζι, φάγαμε όλη παρέα. Έφυγε, τον παίρνω τηλέφωνο. Δύο η ώρα είχε φύγει από μια ψαροταβέρνα που ήμασταν. Του λέω: καλέ, ήρθες και δεν λες χρόνια πολλά. Άσε δώρο. Δεν μου είχε φέρει. Μεταξύ μας όλα δεν είχαμε. Και μου λέει: άσε το, αν σου πω χρόνια πολλά, άσε να το ξέρω εγώ. Μου στέλνει μετά, το βλέπα σήμερα το μήνυμα, μου στέλνει μετά υγεία και φράγκα, φιλαράκι. Δηλαδή, έτσι ήταν με όλους. Ήταν απλός, ταπεινός, ένα λαϊκό παιδί που μπήκε στα σπίτια όλων, είχε ανοιχτεί την πόρτα του καμαρινιού του για όλους και ο Παντελής είχε εκατοντάδες γνωστούς. Οι φίλοι του ήταν λίγοι. Είχε γνωστούς και με αυτό τον απλό κόσμο έκανε και την επιτυχία και με αυτό τον κόσμο που είναι νέες γενιές ανθρώπων που τον μαθαίνουν τώρα, νέα παιδιά. Γι' αυτό για πάρα πολλά χρόνια θα είναι ο Παντελής, νομίζω, στις καρδιές ανθρώπων. Και είναι και δύσκολο τα νέα παιδιά, έτσι, γιατί το λαϊκό δεν είναι ότι είναι το απόλυτο της μουσικής που προτιμάνε οι νέοι, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ο Παντελής κατάφερε μέσα σε 4 χρόνια να κάνει την καριέρα που άλλοι καταφέρουν να κάνουν μετά από 10 και 15 χρόνια πορείας. Έβγαλε 40-45 κομμάτια που αυτή τη στιγμή, χωρίς να είμαι υπερβολικός, και τα 45 κομμάτια αυτά είναι επιτυχίες. Ναι, πραγματικά. Είναι παίζουν στο ραδιόφωνο. Ήδη με τα θάνατον έχουν βγει 3 κομμάτια. Τα ξέρουν όλοι. Το θυμάμαι. Ακούνε, δεν ακούνε, το αυτό. Άλλη μια ευκαιρία και το Καράβια στο Βυθό. Ναι. Που μέσα σε 6 μέρες έχει 2,5 εκατομμύρια περίπου views στο YouTube. Και υπάρχουν και πάρα πολλά τραγούδια που θα βγουν τα επόμενα χρόνια. Ποιο είναι το τελευταίο πράγμα που θυμάσαι από τον Παντελή? Από την τελευταία φορά που τον είδες, έτσι? Γιατί ήσασταν και το τελευταίο βράδυ μαζί, αλήθεια είναι. Στην πρόβα. Στην πρόβα, ναι. Εγώ θα σου πω ότι μου λείπει η πλάκα που κάναμε. Μου λείπει το πείραγμα, το τσίμπημα. Ήταν πειραχτήρι, ρε παιδί μου. Σε πλησίαζε, που να σου δίνει έτσι ένα χαστούκάκι και αυτό. Δηλαδή, πολλές φορές εμείς ήμασταν πεσμένοι και ερχόταν να μας ανεβάζει το ηθικό Παντελίδη. Ανεξαρτήτως το πώς μπορεί να νιώθει αυτό. Ανεξαρτήτως. Αυτός όταν ερχόταν στο μαγαζί. Επαγγελματίας. Όταν ήταν στο καμαρίνι μέσα και χάλια να ήταν στα προσωπικά του που μπορεί να είχε τσακωθεί με κάποια φίλη του, κάποια κοπέλα του, κάποιο. Δεν το έδειχνε ποτέ γιατί έπαιρνε την κιθάρα του, είχε το ποτό του και γρατζούναγε. Έπαιζε. Μοναχικό άτομο, του άρεσε μοναξιά. Από εκεί πέρα δυστυχώς η ζωή τα έφερε έτσι. Που καθόμαστε και μιλάμε σε παρελθόντα χρόνο και βλέπουμε πλάνα. Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Δεν ξέρω. Τι να κάνουμε. Η ζωή συνεχίζεται. Χάρη αυτό το γεγονός που είχε γίνει τότε και είδηση και είχε κυκλοφορήσει με το τραγούδι για την Κύπρο, όντως τον είχε στεναχωρήσει πολύ. Βέβαια τον είχε στεναχωρήσει και είχε βγει λίγες ώρες πριν χάσει τη ζωή του, το απόγευμα της προηγούμενης μέρας, Τετάρτης, και είχε ζητήσει συγγνώμη. Είναι αυτό που έκανε repost στο Facebook προχθές. Ναι. Αυτό το πράγμα δηλαδή και εμείς δεν το ξέραμε ότι θα γίνει. Γιατί συνήθως υπήρχε μια συνεννόηση για τις κινήσεις που έπρεπε να γίνουν. Και όμως βγήκε μόνος του, ένιωθε τόσο άσχημα. Πρώτη φορά έβλεπε στην καριέρα του να δέχεται επίθεση. Βέλη. Ναι. Να δέχεται αυτό που λέμε την ισοπεδωτική απόρριψη σε μια επιλογή τραγουδιού. Που στο κάτω-κάτω της γραφής
Αυτός ο Ντόρας δημιουργήθηκε από πολύ συγκεκριμένα άτομα στην Κύπρο, από πολύ συγκεκριμένη εκπομπή και παρουσιάστρια, που ήρθε εδώ στην Αθήνα και πολύ συγκεκριμένο κανάλι και εκπομπή πήρανε και τον ισοπεδώσανε. Αυτό το πράγμα το στεναχώρησε τον Παντελή. Γι' αυτό απέσυρε και το κομμάτι. Αυτό το πράγμα ήθελε ψυχή να το κάνει ένας καλλιτέχνης που θα μπορούσε να μην δώσει καμία σημασία, να το δει και αφιψηλού, ότι εγώ Παντελίδης είμαι. Δεν θα κάτσω να μιλήσω για ένα τραγούδι που είπα στην Κύπρο και είναι και δικό μου κομμάτι. Από εκεί πέρα το απέσυρε το παλικάρι. Και την επόμενη μέρα το πρωί έφυγε από τη ζωή. Λοιπόν, να είμαστε καλά να το θυμόμαστε. Όπως είπες και εσύ, κανείς δεν μπορεί να το πιστέψει. Γιατί συνεχίζουν και φύγουν και τα τραγούδια και ξέρουμε ότι υπάρχουν και άλλα πολλά που θα βγαίνουν. Πολλά τραγούδια. Πολλά. Πόσα τραγούδια περίπου, χάρη μου. Εγώ νομίζω από αυτά. Δηλαδή το Καράβια στο Βυθό, εγώ δεν το έχω ακούσει ποτέ. Ποτέ δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτό το κομμάτι. Και δεν είναι τραγούδια, είναι τραγούδια που έχουν ηχογραφηθεί. Mm. Είναι τραγούδια που υπάρχουν απλά σε καλή ποιότητα, σε demos ή στο κινητό. Που τον έχουν τραβήξει. Απίστευτο. Και αυτό το δύσκολο ρόλο μετά τον έχουν η μουσική του Παντελή, ο μαέστρος του, που πρέπει να πάρει αυτή τη φωνή που μπορεί να είναι σε κακή ποιότητα, σε χαμηλό ήχο και όλα αυτά, να το ενορχιστρώσουν, να βάλουν όργανα και αυτή τη στιγμή να παίζονται σε όλα τα ραδιόφωνα. Δηλαδή το Καράβιο στο Βυθό αυτή τη στιγμή είναι ένα κομμάτι το οποίο σε πέντε μέρες. Και πίστεψε με, και έχει φτιαχτεί, δεν έχει φτιαχτεί καλά. Αν δεν νοιάζει κανένα, μόνο και μόνο που ακούει τον Παντελή και είναι σαν να είναι εδώ μαζί μας. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θέλω τώρα να μιλήσουμε για την άλλη πρεμιέρα που ξαφνικά το βράδυ. Τον Κωνσταντίνο Αργυρό, Ελένη Φουρέιρα, εδώ απέναντι από το κανάλι κιόλα. Είδε μια χαρά, όλοι μαζί. Και τον Πέτρο τον Ιακωβίδη. Και τον Πέτρο τον Ιακωβίδη, σε ένα χώρο που έχουμε ακούσει ότι είναι όχι υπερπαραγωγή. Ο κόσμος θα περάσει πάρα πολύ καλά. Το μαγαζί έχει ανακαινιστεί. Το Vogue είναι ένα ιστορικό μαγαζί, όπως έμαθα και εγώ από τη Θεσσαλονίκη. Γιατί δεν είμαι γενικά πολύ των κλαμπ και όλα αυτά. Ανακαινίστηκε. Αυτό που ξέρω είναι ότι ο Κώστας Ομπερτάκης και όλη η επιχείρηση θα σεβαστεί τον κόσμο που θα επιλέξει να έρθει να δώσει αυτά τα 20-30 ευρώ για να διασκεδάσει. Θα σεβαστεί τους πελάτες. Πάρα πολύ ωραίο αυτό που λες. Πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια. Και αυτό είναι και μια βασική προϋπόθεση και λογική που έχει και ο Κωνσταντίνος Αργυρός ως καλλιτέχνης. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι ο Κωνσταντίνος ο Αργυρός είναι ο καλύτερος τραγουδιστής που υπάρχει στην Ελλάδα. Φορμαρισμένος, πατάει στη γη, έχει πολλά σουξέ. Είναι πολύ ωραίο παιδί. Καλέ. Εγώ λυπάμαι την Ελένη τη Φουρέιρα που τη λατρεύω βέβαια και τον Κωνσταντίνο, γιατί τα ξέρω πάρα πολλά χρόνια τα παιδιά. Γιατί είναι μια τραγουδίστρια η οποία είναι γνωστή, έχει το φανατικό τη κοινό. Αλλά παιδιά, άμα δείτε τι γίνεται όταν βγαίνει η Ελένη στην αρχή και όταν βγαίνει ο Κωνσταντίνο. Είναι... Ενώ είναι η Ελένη Φουρέιρα. Δεν νομίζω ότι είναι κάποιο όνομα το οποίο είναι γνωστό. Είναι άλλο το ύφο τη Ελένη. Όμω η Ελένη στο είδο αυτό. Είναι λίγο δικημένη. Ελπίζω να μην συμβεί αυτό. Είναι νούμερο ένα σε αυτό που εκπροσωπεί η Ελένη. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλη τραγουδίστρια. Μόνο η Τάμπτα που κοιτάμπτα με το δικό τη στυλ σε ένα σχήμα ο λαϊκός τραγουδιστής. Βέβαια. Γι' αυτό και ο Πέτρος κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση. Γι' αυτό και ο Πέτρος ο Ιακωβίδης ξεχώρισε. Γι' αυτό και τον εμπιστευτήκαμε και ήρθε στην Αθήνα, κέρδισε πόντους, έβγαλε κομμάτια τα οποία τα αγάπησε το κοινό και τώρα έρχεται και αυτός με συνέδρα του και αυτός οφείλει να αποδείξει τη δυναμική της Αθήνας και να τη μετουσιώσει σε κόσμο. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πάντως, αν είναι να μας αποκαλύψει κάτι για την αυριανή πρεμιέρα, να μας πεις με τι θα βγει, τι θα φοράει η Φουρέιρα. Η Φουρέιρα έχει συνηθίσει στα σεξι κορμάκια με τις ωραίες χορεύτριες δίπλα, τα ωραία χορευτικά. Να έρθουν πακέτο όλοι μαζί. Να πούμε ότι ο Κωνσταντίνος ο Ρήγος που έχει επιμεληθεί την όλη σκηνοθετική πλευρά της έναρξης έχει ετοιμάσει πολύ ωραίες ενάρξεις και για τους τρεις καλλιτέχνες. Τέλεια. Και θα δούμε το πρόγραμμα της Αθήνας που έσκησε για 10 μήνες στη Θεσσαλονίκη με σαφώς πιο ανεβασικούς ρυθμούς, γιατί εδώ έχετε μάθει πολύ διαφορετικά. Φυσικά και το κοινό της Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει δύσκολο. Δεν είναι ότι είναι δύσκολο, δεν υπάρχει και πώς όσο διασκεδάζουν και ξέρουν οι άνθρωποι. Αργυρός και ρέμος δίπλα. Γιατί... Νομίζω ότι το ευχαριστείτε και καλλιτέχνες περισσότερο όταν είναι στη Θεσσαλονίκη πέρα από το κοινό. Ναι, είναι διαφορετικά. Είναι εμπειρία, γιατί παιδιά. Εδώ έρχονται για πιο λίγες εμφανίσεις σχέση με την Αθήνα και πρέπει να προλάβουν σε αυτές τις 10-12 εμφανίσεις που θα κάνουν να χτίσουν πράγματα. Γιατί ο κόσμος και εδώ διψάει για διασκέδαση. Ναι, και το είσαι τα μόνα, δεν πας μια φορά, πας συνέχεια. Μέχρι να φύγουν έτσι, τα παιδιά. Ακριβώς. Λοιπόν, θα έρθουμε και εμείς εννοείται. Είστε καλεσμένοι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να δώσει πολλά φιλιά και στον Κωνσταντίνο και στην Ελένη και στον Πέτρο, και α μην το ξέρω από όλους εμάς. Και θα έρθουμε να σας δούμε από κοντά. Ελεύθερο παιδί είναι και ο Πέτρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι ζώδιο είναι. Είναι καλός προξενητής ο Χάρης, ξέρετε. Δεν το λέω έτσι τυχαία. Έχει κάνει τσαλιμάκια και σχεσούλες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη μου. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν,
Εμείς τώρα θέλουμε να πάμε να απολαύσουμε ένα πολύ πολύ αγαπημένο πρόσωπο, την αγαπημένη μας ηθοποιό Ελένη Κουκίδου, η οποία τη γνωρίσατε από το, κυρίως το ευρύ κοινό από το Μήναχής του Μυρμούρα, αλλά μιλάμε για μια ηθοποιό με τεράστια καριέρα, κυρίως και στο θέατρο, και μάλιστα κάποια στιγμή είχε ερμηνεύσει εξαιρετικά και την Ιερόδουλη. Πάμε να δούμε την Ιερόδουλη, πάμε να δούμε ακριβώς τι μας είπε και για αυτόν τον ρόλο στη συνέντευξη που ακολουθεί. Στερεότυπα υπάρχουν στην τηλεόραση και στους ρόλους. Στερεότυπα υπάρχουν σε όλη την ελληνική κοινωνία. Θα διευκολυνθεί κάποιος π.χ. γιατί έχει καλύτερη εξωτερική εμφάνιση. Εννοείται. Εννοείται. Πάντα σημαίνει αυτό. Εδώ στην εφορία πας και άμα είσαι ωραία κοπέλα, όλοι γίνονται χαλοί να τους πατήσεις. Έτσι δεν είναι. Θέλω να πω, αυτό υπάρχει στη ζωή βέβαια. Είναι ανθρώπινο. Απλώς στην Ελλάδα τα στερεότυπα λειτουργούν πολύ περισσότερο από ό,τι αλλού. Είμαστε λίγο πίσω σε αυτό. Στιγματίζει όμως ένας ρόλος, δηλαδή μπορεί κάποιος να σας συνδυάσει γενικά. Ναι, αλλά μέχρι αποδείξεις του εναντίον. Δηλαδή όταν τελειώσει αυτός ο ρόλος, θα παίξω κάτι άλλο πιθανόν στην τηλεόραση. Εμείς είμαστε ηθοποιοί. Το ότι παίζω ένα ρόλο στη Μουρμούρα δεν σημαίνει ότι αυτό το κουβαλάω. Κάποιοι οποίοι θεωρούν ότι είναι καλύτερο να παίζουν μόνο θέατρο. Όχι, για μένα είναι μια πολύ ωραία εμπειρία. Όλα κάνουν καλό. Δηλαδή, εάν αντιμετωπίσεις το ίδιο σοβαρά την τηλεόραση όπως αντιμετωπίζεις το θέατρο, δεν κάνει καθόλου κακό. Φυσικά είναι μια εμπειρία. Για μένα ήταν εμπειρία να κάνω κωμωδία μπροστά στην κάμερα. Δεν είχα κάνει ποτέ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο μόχθος και οι ανακαλύψεις που έχεις όταν δουλεύεις στο θέατρο δεν έχουν καμία σχέση με την τηλεόραση. Την τηλεόραση είναι πιο εύκολα τα πράγματα, γίνονται πιο σύντομα. Δεν απαιτείται τόση προετοιμασία δηλαδή. Στο θέατρο κάνουμε 2 και 3 μήνες πρόβα κάθε μέρα 5 και 6 ώρες για να ανεβούμε στη σκηνή στο τέλος. Δεν συγκρίνεται δηλαδή. Ποιο είναι αυτό που σας έχει μείνει από όλη σας την καριέρα που έχετε κάνει, το πιο, ακόμα και το πιο extreme? Εμένα με σημάδεψε πολύ ένας μονόλογος που έκανα, τον οποίο είχα φέρει στη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα της Πάτρας ήταν η αφήγηση, η αληθινή αφήγηση μιας αληθινής γυναίκας, μιας πόρνης που ήταν ξακουστή στην Πάτρα. Θέλω να παίζω κλασικούς ρόλους σε κλασικά έργα, γιατί είναι πολύ απαιτητική. Μ' αρέσουν πιο πολύ αυτά τα έργα από τα σύγχρονα, ας πούμε. Στη ζωή σας πραγματικά έχετε περάσει και δύσκολα, έχετε βασανιστεί. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε τις σοβαρές μας στιγμές, τις γελαστερές μας στιγμές. Όλοι έχουμε από όλα. Η ζωή είναι ωραία. Και η δική μας η δουλειά είναι μια περιπέτεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Ελένη Κουκίδου για την υπέροχη συνέντευξη. Πάμε όμως τώρα στα θέματα της επικαιρότητας, διότι χθες υπήρξε μια πολύ δυσάρεστη είδηση για έναν πολύ πολύ αγαπημένο ηθοποιό, τον Θέμη Μάνεση. Τον Θέμη Μάνεση. Εγώ πήγα να σου πω το Μένιο. Ναι, από τους δύο ξένους. Βέβαια, ένας ρόλος ο οποίος νομίζω μας έχει μείνει αξέχαστος όλους. Με νιωμή σου που πει. Ήταν ο μάγκας, ο ωραίος μάγκας της χρυσής εποχής της ελληνικής τηλεόρασης και του κινηματογράφου. Έχει κάνει και βιντεοκασέτες αρκετές. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αποσύρθηκε τα τελευταία χρόνια από δική του επιλογή. Πάμε να δούμε έτσι, να πούμε και εμείς με το δικό μας τρόπο το αντίο και θα σας πω και άλλα μετά για την κηδεία. Ένας ακόμα μεγάλος Έλληνας ηθοποιός έφυγε χθες από τη ζωή. Ο Θέμης Μάνεσης, ο ωραίος μάγκας της χρυσής εποχής της ελληνικής τηλεόρασης. Ο Θέμης Μάνεσης το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν με καρδιολογικά προβλήματα σε κλινική της Αθήνας, αφήνοντας την τελευταία του πνοή εχθές σε ηλικία 72 ετών. Είχε ξεχωρίσει για τους ρόλους του σε τηλεοπτικές σειρές όπως Η Αυθαίρετη και Οι Δύο Ξένοι, ενώ είχε εμφανιστεί και σε αρκετές ταινίες, όπως Οι Φυλακές Ανηλίκων και Το Θανάσι Σφίξε Κι Άλλο Το Ζωνάρι. Η τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση ήταν το 2014 όταν έκανε guest στο δημοφιλέ σύριαλ του Αλφα Μην Αρχίζει στη Μουρμούρα. Η γυναίκα του, ο γιος του και τα αδέλφια του ήταν αυτά που του έδιναν νόημα στην καθημερινότητά του.
Έτσι, όταν το 2011 ο ηθοποιός έχασε τον αδερφό του, πέρασε τα πιο μαύρα Χριστούγεννα της ζωής του. Η απώλεια αυτή του στήχησε πολύ. Ο Θέμης Μάνεσης είχε συνταξιοδοτηθεί και ήταν αρκετά αποστασιοποιημένος από το χώρο που με τόσο πάθος και αγάπη και ταλέντο υπηρέτησε. Λέγαμε για το 16 αλλά και το 17 είναι γεμάτο απώλειες και πολύ δυσάρεστες ειδήσεις. Να πούμε ότι η κυρία θα γίνει σε πάρα πολύ στενό κύκλο της οικογένειας, ύστερα από απόφαση των παιδιών και της συζύγου. Και αντί για στεφάνια, ζήτησε η οικογένεια να κατατεθούν χρήματα. Υπάρχουν οι λογαριασμοί. Μπορείτε να το δείτε και στο Facebook αλλά και στο διαδίκτυο παντού. Στην Κιβωτό του Κόσμου, γιατί ήταν πολύ κοντά και του άρεσε πολύ το έργο που κάνει ο πατέρας Αντώνιος. Τέλεια. Μια χαρά να σκεφτούμε κι εμείς τα συλληπιτήριά μας. Να σας πω ότι πρέπει όπως και δίποτε να μείνετε στην παρέα μας, γιατί σε λίγο θα μάθουμε τα πάντα όσον αφορά το Taxi Beat, το ελληνικό Taxi Beat και την εξαγορά του. Θα εκπλαγείτε πραγματικά. Και πέρα από αυτό, Νικολέτα, θα σου πω εγώ ότι υπάρχει και θα σου το αποδείξω, γιατί δεν το βγάζω από το μυαλό μου, ότι υπάρχει εξωγήινη ζωή. Υπάρχει εξωγήινη ζωή. Θέλω πάρα πολύ να το μάθουμε κι αυτό. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο. Σε πολύ λίγο, η Τζούλια Αλεξανδράτου είναι η απόλυτη κυρία, μας αποκαλύπτει ο δικηγόρος των διασύμων, Σοκράτης Προβατάς. Πώς κατάφερε ο πανούργος Θεσσαλονικιός σουβλατζής να πουλήσει σουβλάκια μέσα από εφαρμογή για ερωτικές γνωριμίες. Τι θα γίνει στο επόμενο επεισόδιο της συγκλονιστικής σειράς «Τα τρία πρόσωπα της Άννας». Σε πολύ λίγο, η Τζούλια Αλεξανδράτου είναι η απόλυτη κυρία, μας αποκαλύπτει ο δικηγόρος των διασύμων, Σοκράτης Προβατάς. Πώς κατάφερε ο πανούργος Θεσσαλονικιός σουβλατζής να πουλήσει σουβλάκια μέσα από εφαρμογή για ερωτικές γνωριμίες. Τι θα γίνει στο επόμενο επεισόδιο της συγκλονιστικής σειράς «Τα τρία πρόσωπα της Άννας». Τη χαρά αυτή. Ναι, μετά τη χαρά αυτή πραγματικά. Πάμε να ζητήσουμε με κάτι, Σοφία μου, το οποίο είναι καθαρά ελληνική υπόθεση, το λες. Έτσι ακριβώς. Όταν κάποια νέα παιδιά αποφάσισαν να φέρουν στην Ελλάδα μία εφαρμογή πρωτοποριακή, η οποία ουσιαστικά τι ήταν, εφαρμογή κλήσης ταξί. Δηλαδή μπορούσες από το σημείο που είσαι, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη υπήρξε αυτή η δυνατότητα, να καλέσεις το ταξί σου και να σε πάει όπου εσύ επιθυμείς, βέβαια με τον απόλυτο έλεγχο, γιατί βαθμολογούσες και τον οδηγό και είχες όλες αυτές τις δυνατότητες. Γιατί όμως αναφέρουμε αυτή την ωραία εφαρμογή και τα παιδιά αυτά που βρίσκονται πίσω από αυτή, γιατί έκαναν ένα πολύ μεγάλο deal. Εξαγοράστηκε λοιπόν αυτή η εταιρεία, το TaxiBit, στο 100% από μια μεγάλη εταιρεία γερμανική, την MyTaxi. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Σε γερμανικά χέρια φαίνεται πως περνάει το 100% της ελληνικής εφαρμογής TaxiBit, αφού την εξαγόρασε η MyTaxi, θυγατρική της γερμανικής Daimler, επεκτείνοντας την παρουσία της σε 10 ευρωπαϊκές χώρες και διευρύνοντας κατά 108.000 τους εγγεγραμμένους επαγγελματίες οδηγούς ταξί. Η Ελλάδα μετά από αυτή τη συμφωνία θα γίνει η 10η ευρωπαϊκή χώρα στην οποία δραστηριοποιείται η MyTaxi. Παιδιά, εν τω μεταξύ, όταν είπες γερμανική εταιρεία, νομίζω ότι θα έλεγες την Uber. Η οποία είναι... Uber είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα, μια αλλά ήταν στο στην Ελλάδα, ας πούμε, όσο και να προσπάθησε, μιλάμε τώρα για ένα κορυφαίο brand και σε άλλες χώρες. Και όμως και μπροστά στο ταξί. Είναι ταξί, είναι αυτοκίνητα τα οποία. Όχι, είναι ταξί στην είναι... Ελλάδα. Και στην, στο εξωτερικό υπάρχει εφαρμογή η οποία δεν δέχτηκε ποτέ, δεν ήταν ποτέ αποδεκτή στη χώρα μας, να κάνεις και carpooling. Ναι. Απλά στην Ελλάδα λειτουργήσε μόνο το ταξί. Το Uber, υπάρχει Uber στην Ελλάδα. Ήμουν ambassador, γι' αυτό το ξέρω. Α, δεν το γνωρίζω, δεν το ήξερα αυτό καθόλου. Κι όμως, είδες που δεν το γνωρίζεις. Άρα κάτι έγινε. Κάτι σημαίνει αυτό. Πάντως το ταξί πείτε εγώ όποτε το χρησιμοποίησα στην Αθήνα, όχι εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, ήταν άμεση ανταπόκριση. Στην Αθήνα εγώ μόνο με ταξί. Ναι, 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 παρ' όλα αυτά, αυτό, ο λόγος που παίζουμε τέτοια θέματα είναι για να δείξουμε ότι δεν θέλει και πολύ μεγάλη προσπάθεια και ούτε να τα βάψουμε μαύρα. Ιδέες χρειάζονται και να δουλεύεις σκληρά προκειμένου να τις κάνεις πραγματικότητα. Γιατί αυτά τα παιδιά, βέβαια τους όρους του συμβολέου δεν τους ξέρουμε και δεν θα τους μάθουμε ποτέ και οι ίδιοι δεν θα αναφέρουν ποτέ τα ποσά με τα οποία έγινε το deal. Λογικό. Αλλά σίγουρα έχουν λύσει το πρόβλημα του άμεσου μέλλοντός τους και είναι μια χαρά για να βρουν και νέες ιδέες. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα να. Μας είπες κάτι πριν να τις διαφημίσεις, Σοφία μου. Μας είπες ότι κάπου υπάρχει ζωή εκεί έξω. Και ετοιμάσαμε βαλίτσες. Και όχι μόνο υπάρχει ζωή, ανακαλύφθηκε. Η NASA ανακάλυψε ένα νέο ηλιακό σύστημα το οποίο αποτελείται από 7 πλανήτες. 7. Οι οποίοι 7 πλανήτες αυτοί μοιάζουν πάρα πολύ με τη Γη και έχουν ακόμα και νερό, που σημαίνει
είναι ότι μπορούν να είναι και κατοικήσιμοι. Πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί έξω, τόσο μακριά από εμάς, αλλά και τόσο κοντά. 7 μικροί εξωπλανήτες που μοιάζουν πάρα πολύ με τη Γη και μπορεί να είναι κατοικήσιμοι, είναι η νέα ανακάλυψη της NASA. Τουλάχιστον 3 από αυτούς τους πλανήτες μπορεί μάλιστα να διαθέτουν ωκεανούς νερού στην επιφάνειά τους, κάτι που συνιστά ως δεδομένο το ότι μπορεί να υπάρχει εξωγήινη ζωή. Ήδη μάλιστα το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble ερευνά τις ατμόσφαιρες γύρω από αυτούς τους πλανήτες. Από τους 7 εξωπλανήτες, οι 6 βρίσκονται στη ζώνη που θα μπορούσε να φιλοξενεί ζωή, με θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 0 έως 100 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή ανάλογες των θερμοκρασιών της Γης και της Αφροδίτης. Οι μάζες, το μέγεθος αλλά και η πυκνότητα των 7 αυτών πλανητών είναι παρόμοια με της Γης. Είναι βραχώδεις κατά πάσα πιθανότητα, ενώ μπορεί να έχουν νερό σε υγρή μορφή. Οι πλανήτες αυτοί διαγράφουν μια πλήρη τροχιά γύρω από το μητρικό άστρο τους σε 1,5 έως 13 γήινες ημέρες. Πρόκειται για ένα εκπληκτικό πλανητικό σύστημα. Όχι μόνο επειδή βρήκαμε τόσους πολλούς πλανήτες σε αυτό, αλλά επειδή όλοι είναι απρόσμενα όμοιοι σε μέγεθος με τη Γη, δήλωσε ο Μισελ Γκιγιόν, ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Διαστημικών Επιστημών και Αστροφυσικής του Βελγικού Πανεπιστημίου της Λιέγη. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εμένα τέτοιες ειδήσεις λίγο με τρομάζουν. Βέβαια, ήξερα ότι δεν είμαστε μόνοι μας εδώ πέρα και πιστεύω ότι ανάμεσά μας υπάρχουν και άνθρωποι που είναι εξωγήινοι. Και εδώ τώρα. Και ανάμεσά μας. Ναι, είμαι σίγουρη. Να ξέρουμε, να προσέχουμε λίγο. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω τι ποτέ τι μπορεί να έχει έρθει και από πού, Μιχάλη. Να σας φαίνεται φυσιολογικό το ότι είναι σίγουρη ότι είναι ανάμεσά μας. Είμαι σίγουρη γι' αυτό και επίσης να σας πω ότι είναι πρωτοφανές αυτό το οποίο ανακάλυψαν. Έκαναν και συνέντευξη τύπου, παρουσίασαν αυτή την ανακάλυψή τους. Έχουν ήδη στείλει δορυφόρους και τηλεσκόπια προκειμένου να δουν τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Είναι σίγουροι, αν και κρατάνε. Τηρούν σιγή ηχθείως, είναι σίγουρο ότι υπάρχει ζωή σε αυτούς τους πλανήτες. Ειδικά στους 6 από τους 7 είναι δεδομένο γιατί υπάρχει νερό σε υγρή μορφή, το νερό που γνωρίζουμε. Ναι. Είναι απίστευτο, παιδιά, με το συλλάβετε. Ναι, ναι, ναι. Και εγώ χθες που το άκουσα έμεινα άφωνος. Φέρετε ένα το πουλάκι μου, το βλέπω ηλιακό, σε σηκωθεί τρίχα. Ηλιακό σύστημα, είναι δυνατόν. Γιατί μέχρι τώρα ό,τι πλανήτες ανακάλυπταν έξω από το δικό μας το γαλαξία δεν ήταν, ας πούμε, τόσο κοντά στα δεδομένα της Γης. Έτσι. Είναι, και όσο είναι προχωράει φυσικά και περιμένουμε αφήξεις. Να περιμένουμε αφήξεις. Μην περιμένουμε αφήξεις, όσοι υπάρχουν και σιγά μακριά. Γιατί είναι. Αφού τώρα τους ανακάλυψε. Άντε, Σοφία, τώρα που έχουν ήδη έρθει. Οι πλανήτες υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά εκατομμύρια χρόνια εκεί που υπάρχουν. Θα τους ανακάλυψε τώρα τους συγκεκριμένους. Όχι, για το τρέχον. Δεν περίμενε. Αφήξεις εξωγήινων. Γι' αυτό σου λέω. Έχουν ήδη έρθει. Δεν περίμενα να τους ανακαλύψει. Εγώ πιστεύω στην ύπαρξη. Είναι πολύ εγωιστικό να νομίζουμε ότι είμαστε μόνοι μας σε όλο το σύμπαν. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε από το πλανήτη Άρης. Είπαμε όχι, ένα άλλο γαλαξιακό σύστημα. Ηλιακό σύστημα με 7 πλανήτες. Ακριβώς αυτό. Πάμε σε κάτι άλλο. Τώρα συνεχίζουμε το πλαίσιο των εφαρμογών. Βέβαια, το Tinder το ξέρετε. Αν πούμε ναι, είναι καλό. Όχι. Δεν το ξέρουμε. Κάνε ότι δεν το ξέρει, Νικολέτα. Λοιπόν, πάμε να δούμε γενικά πλανά τώρα πριν σας πω ακριβώς. Το Tinder είναι μια εφαρμογή η οποία τι κάνει ουσιαστικά. Μπορείς να φλερτάρεις και να βρεθείς άμεσα με το έτερο νήμιση. Φτιάχνεις ένα προφίλ δηλαδή του εαυτού σου και απορρίφθηση δέχεσαι. Τις φωτογραφίες που παίρνανε από μπροστά σου. Να σε ρωτήσω κάτι. Δεν νομίζω ότι βλέπεις και στα πόσα μέτρα βρίσκεται αυτός που βλέπεις. Βλέπεις, ναι. Έτσι. Το θέμα είναι στα ότι... 200 μέτρα, στα 100, σε ποιο μαγαζί αν θέλει. Σωστό και έχεις άμεση επικοινωνία για να έρθεις σε επαφή. Και ουσιαστικά είναι αυτό το κατευθείαν φλερτ που μπαίνεις και στο ψητό. Αυτό λοιπόν αυτή η εφαρμογή, το Tinder, ενέπνευσε την διαφημιστική εταιρεία πίσω από ένα πολύ γνωστό εστιατόριο. Σουβλατζίδικο θα τολμήσω να πω, γιατί είναι ιστορικό και το ξέρουν όλοι. Στη Θεσσαλονίκη, καλά βλέπω. Το οποίο τι έκανε. Έκανε δύο ψεύτικα προφίλ, τον Ζουμερό και το Τούμπανο, έτσι τα ονόμασε. Έναν άντρα και μία γυναίκα. Και όσοι ήταν εκεί κοντά και έκαναν accept και τους δέχτηκαν, ήρθαν αντιμέτωποι με μία πολύ ωραία έκπληξη. Για δείτε. Ραντεβού στα ψητά. Μπήκαμε μυστικά στο πιο δημοφιλές dating app. Δημιουργήσαμε δύο ζουμερά προφίλ και κάναμε παιχνίδι με τις ανυποψίαστες ψυχές που πεινούσαν για πραγματική απόλαυση, εκπλήσοντάς τες με ένα δώρο. Χειρότερο από το να είσαι μόνος.
το να είσαι πεινασμένος. Την πλατιάρη στο τέλος λοιπόν και πήρα τηλέφωνο εγώ γιατί λέω δεν μπορεί, είναι διαφημιστικό κόλπο, δεν μπορεί να συνέβη. Και παίρνω τηλέφωνο και μου λένε έγινε πραγματικά, υπήρξαν 569 μάτσες και κέρδισαν όσοι πήγαν 2 σουβλάκια. 2 σάντουιτς. Κοίτα, άμα είναι να κερδίζουμε σουβλάκια, μπαίνω κι εγώ. Ναι, βέβαια δεν κέρδισαν τον σύντροφο που ήθελαν, το τρίτο και το ζουμερό. Αλλά εκεί στα σουβλάκια, αγάπη μου, ξέρεις τι γνωριμίες γίνονται όσο να περιμένει να φτιάξει το δικό σου. Αμέ. Φανταστική ιδέα και πολύ χαίρομαι που πίσω έτσι από αυτές τις ιδέες βρίσκονται Θεσσαλονική, ικανή, γιατί ξέρω και τα παιδιά της διαφημιστικής και τα παιδιά φυσικά που έχουν το μαγαζί. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε τώρα να αλλάξουμε τελείως κλίμα, γιατί είπαμε για σχέσεις και πώς μπορούν να δημιουργηθούν μέσω εφαρμογών. Αλλά εδώ εμείς έχουμε μία πρόταση γάμου, Μιχάλη. Αυτό που είπατε προηγουμένως. Κατευθείαν στο ψητό, όχι μέσω ψητοπολίου. Στα σουβλατζίδικα μπορεί να γίνει μέχρι και πρόταση γάμου, αλλά αυτή τη φορά εμένα με στεναχώρησε το θεματάκι που θα δείτε. Γιατί συνήθως όταν βλέπουμε κάποιον, συνήθως στο εξωτερικό βέβαια, να κάνει δημοσίως έτσι μία πρόταση γάμου, η νύφη κατά 99% δέχεται. Αυτή είναι άκαρη. Αυτή είναι άπονη. Δείτε πώς φέρθηκε στο παιδί. Δείτε πώς φέρθηκε στο παιδί. Αυτή είναι η κοπέλα σίγουρα, ο άλλος αρθεί τώρα. Νάτος με τα λουλούδια. Αυτός είναι δηλαδή. Αυτός είναι. Και κοιτάξτε ο Βραζιλιάνος τι ωραία το έχει ετοιμάσει. Δεν τη λες και την πιο ρομαντική πρόταση γάμου, όμως έχει τα λουλουδάκια, έχει το δαχτυλιδάκι. Το βίντεο που λέει ένας φίλος του. Έχει πάρει το φίλο επομένως να τραβήξει την πρόταση γάμου σε περίπτωση που πεινέ να το έχει θείο. Το είχε σίγουρο ο άνθρωπος ότι θα πεινέ δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Έχει τα λουλούδια, γονάτισε, έχει το δαχτυλίδι, έχει και το βιολί από δίπλα. Και η άλλη παίρνει κάτι μούτρα, ένα στράβωμα, μία ιδία, δηλαδή άκαρδη. Να της είχε κάτσει καλά το φαΐ. Καταρχάς, δεν κάνεις τέτοια πρόταση γάμου σε δημόσιο χώρο, όταν, γιατί την άλλη είναι σαν να την πιέζεις. Και αυτός το έκανε σε δημόσιο χώρο, σαν να έκανε να αναγκαστεί να του πει. Και άμα το είχε σίγουρο. Γιατί να το έχει σίγουρο, τίποτα δεν είναι σίγουρο. Λέω εγώ, φεύγει. Άμα το είχε σίγουρο, δηλαδή. Φεύγει. Τον παρατάει εκεί, στα γόνατα. Κάτσε, ρε Σοφία. Δηλαδή, ο άνθρωπο κάνει όλα αυτά, κάνει όλο αυτό τον προγραμματισμό, αυτή την οργάνωση και τον κατηγορούμε από πάνω γιατί το έκανε εκεί. Εμεί τον κατηγορούμε, η άλλη έφυγε. Μιχάλη, τελικά φεύγει εντελώ. Φεύγει εντελώ. Φεύγει εντελώ και φεύγει και πολύ τσατισμένη. Έξαρτη. Μήπω βρε δεν ήταν η κοπέλα του, ήταν καμιά σχετή. Τι είπε τώρα. Μήπω ο βιολιστή στο βιολί του. Το βιολί σου είναι που είναι, είχε πληρωθεί για ένα τέταρτο. Κάτι. Δεν ξέρει, περίμενε να ολοκληρώσει. Αποθεώθηκε από όλου του αμόνε του μαγαζιού. Ναι, τι θα κάνει από το καημένο. Να πέσει λοιπόν, κάτω στα πατώματα. Πάμε γιατί τώρα, δεν παιδιά, υπάρχει μια άλλη εκεί γύρω. Πάμε σε κάτι τελείω διαφορετικό, γιατί σα το τάξαμε από χθε, αλλά θα το δείτε σήμερα. Διότι είναι κάποιε έτσι αντρικέ συνήθειε που κάνουν μια γυναίκα να γίνει τούρμπο. Όχι με την καλή την έννοια, ενώ να τη γυρίσει το μάτι, να τα πάρει λίγο στο κρανίο. Να εκνευριστεί πάρα πολύ, να θυμώσει. Ναι, και να σου πω και κάτι. Διάβασα αυτή την έρευνα, τα θυμήθηκα από την αρχή όλα και εκνευρίστηκα και εγώ και ξεκινάω πάρα πολύ γρήγορα και πάω στο πρώτο. Μην την αγνοείς, την εκνευρίζει, την τζακίζει. Αλλά, εδώ υπάρχει ένα αλλά, πώς βρίσκεται πάντα την ευκαιρία όταν ο άντρας πάει να ασχοληθεί με κάτι, να δουλέψει πάνω σε κάτι, να παρακολουθήσει κάτι, εκείνη την ώρα να θες την απόλυτη προσοχή του, να είναι ψυχή και σώμα της εσένα, δεν το έχω καταλάβει να ακόμα. Κάτι. Δηλαδή όλες τις υπόλοιπες ώρες δεν μπορείς να μιλήσεις. Να σε ρωτήσω κάτι, Μιχάλη μου. Άντε ρε Νικολέτα από εδώ. Συγγνώμη να σε ρωτήσω. Με κοιτάει με στα μάτια, λέω όλες τις άλλες ώρες μπορείς να μιλήσεις. Το θέμα, κατά ξέρεις, καμιά γυναίκα θα το κάνει αυτό επίτηδες. Δηλαδή όταν άλλος βλέπει το ποδόσφαιρο ή οτιδήποτε, εκτός και αν έχει άλλα θέματα δικά της. Αν εμένα μου έρθει τότε και βλέπεις εσύ αγώνα, θα κάτσω και το μη σε ρωτήσω, μη πειράξει το Μιχαλάκι κανείς, γιατί βλέπει μπάλα το αγόρι. Έχω άλλη απορία, Νικολέτα, πάνω σε αυτό που λες. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση, έβαλα και το καπέλο για να είμαι στο κλίμα της εποχής. Υπάρχει περίπτωση ο άντρας να το κάνει επίτηδες, για να την τζιγκλίσει λίγο. Σπάνιες περιπτώσεις αυτές. Υπάρχει περίπτωση να είναι και τόσο πονηρός κάποιος, αλλά συνήθως σου λέω είναι που του αποσπάς την προσοχή από γιατί κάτι σημαντικό και λίγο. Άμα την πείσω εγώ που εσύ με αγνοείς, μπορεί και να μ' αρέσει και λίγο. Ότι γενικά δεν κάνουν πάνω από 1-2 πράγματα ταυτόχρονα και δεν μπορούν όταν βλέπουν κάτι να σε ακούνε και που μιλάς είναι δεδομένο. Ενώ οι γυναίκες όταν απολέονται ένα πράγμα που ήταν και άντρες, αλλά δεν ξέρω πώς. Όπως επίσης γεγονός είναι ότι οι άντρες είναι και ακατάστατοι, έτσι δεν είμαστε το πρότυπο της τάξης. Αυτό είναι το νούμερο 2 ή είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι το νούμερο 2. Είναι αυτό που εκνευρίζει. Ναι, ξαφνικά ανέφερα κάτι άλλο. Ξέρετε, έχω και κάτι άλλο να σας πω. Έτσι, η ακαταστασία λοιπόν είναι που εκνευρίζει τις γυναίκες. Βέβαια, έχω να πω ότι τον τελευταίο καιρό πολλές φορές βλέπω να αντιστρέφονται οι όροι.
Δηλαδή και να είναι η γυναίκα πολύ πιο ακατάστατη από ότι ο άντρας. Όχι, η γυναίκα πρέπει να κρατάει το σπίτι και η γυναίκα πρέπει να είναι νοικοκυρά και όλα τα άλλα μαζί. Εντάξει, άμα δεν είναι. Έρε παροκαλύτη που θέλεις εσύ. Άμα δεν είναι, ας συμμαζέψει τίποτα κι ο άλλος. Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι, μπορεί να τρέχει λίγο παραπάνω η γυναίκα. Αλλά άμα έχει το κουσούρι, μην τα βάζει συνέχεια μαζί του. Τι να κάνουμε, είναι ακατάστατος. Πάμε στο τρίτο. Δεν απαντάς στις κλήσεις της. Δεν πά να είσαι στο πιο σημαντικό επαγγελματικό ραντεβού τη ζωή σου. Δίκη, μη παρεμβαίνει συνέχεια. Είναι γλωσσοκοπάνα, παιδί μου. Είναι γλωσσοκοπάνα. Φαίνεται να τραβάει όλα αυτά. Για τα λακάτε, κυρία μου, να πει την γνώμη σου, άμα θες. Δεν πάει να είσαι στο πιο σημαντικό λοιπόν επαγγελματικό ραντεβού. Όχι, πρέπει εκείνη την ώρα να απαντήσει στην κλήση ή στο μήνυμα. Απαράδεκτο. Και αν δεν απαντήσει, άντε γύρω ένα σπίτι μετά. Η γυναίκα που δεν έχει κατανόηση δεν σε αγαπάει πραγματικά. Μπράβο, ρε Σοφάκη, γι' αυτό τα λέω. Ναι, αυτό το κάνετε κι εσείς όμως, ε. Μου θύμισε Σοφία με αυτό που λέει. Σώμα χωρί κοιλιά, σπίτι χωρί μπαλκόνι. Ήταν αυτό ακριβώς. Δεν πειράζει, Μιχάλη. Το κάνετε κι εσείς πάντως. Μπορεί να έχουμε δουλειά και να μας παίζετε στο τηλέφωνο και στα μηνύματα για να μην το σηκώνουμε και να νευριάζετε. Σπανίως εμείς. Καλά. Πάμε στο τέταρτο. Ε, το τέταρτο που πραγματικά εντάξει, κάνει τις γυναίκες τουρμπο. Εδώ θα σας δώσω και ένα tip. Ένα tip. Όταν τσεκάλεις άλλες γυναίκες, όταν γυρίσεις το κεφάλι να κοιτάξεις ή όταν γυρίσεις και ολόκληρος να κοιτάξεις, σε αυτές τις περιπτώσεις τι κάνεις, ξέρεις. Εμείς τι θα πρέπει να κάνουμε, όχι, τι κάνει ο άντρας. Για να μην δώσει στόχο, για να μην γίνει μετά ο πόλεμος. Όχι. Γυρίζεις, κοιτάς και βρίσκεις κάτι αρνητικό. Και λες, είναι δυνατόν τώρα να φοράει αυτή την κοντή φούστα. Είναι χαζή η άλλη και δεν σε κατάλαβα. Πραγματικά πρέπει να αλλάξει οπωσδήποτε τις παρέες. Σου πει να κάνεις πιο πολύ παρέα μαζί μας. Δηλαδή, ναι. Και να σταματήσεις να κάνεις. Μα είναι δυνατόν να έχει βαφτεί τόσο πολύ. Κοίταξε, κοίταξε, κοίταξε. Εσύ μωρό μου θα το έκανες ποτέ. Όχι, απαντάει η άλλη. Συνεχίζει το δρόμο σου όλο καλά. Πας στην άλλη. Πάρα πολύ. Πας στην άλλη που πέρασε. Το πέμπτο και τελευταίο. Αυτό όντως κάνει τούρμπο μια γυναίκα, γιατί όταν έχεις δίπλα σου μια γυναίκα, δεν είσαι στη γυναίκα που έχεις δίπλα σου και εκεί τα εντάξει, ρε παιδιά. Εμείς εδώ πέρα έτσι θα κάνουμε και λίγο χαριτωμένα. Όχι, σίγουρα. Με μια σαρκαστική διάθεση. Η Σοφία να σου πω ότι και σε εμάς τις γυναίκες, όταν βλέπουμε έναν να μας κοιτάει που είναι με κοπέλα, δεν μας αρέσει καθόλου. Ακριβώς. Και δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθούμε ποτέ. Καταρχήν δεν είναι κύριος από τη στιγμή που θα το κάνει. Συμφωνώ και παρακολουθώ. Θα περάσει από μπροστά σας η θεογκόμενα και δεν θα γυρίσετε κι εσείς να πείτε ότι είναι ωραία. Θα περιμένετε τον άλλο. Αυτό, να μην το κάνει με. Εντάξει, δεν είπα να το κάνει σαν σαλιάρι και να κάνει και να κοιτά από άλλα μαθηκά. Γιατί είναι ωραία κορίτσια, όλα τα κορίτσια ωραία είναι, ειδικά σήμερα που δεν είναι προσέχω. Όλα ωραία. Όλα ωραία είναι. Πάμε και στο τελευταίο, ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Το καπάκι τουαλέτας. Που πρέπει πάντα η γυναίκα να το βρίσκει σηκωμένο. Δεν ασχολήθηκα ποτέ. Εγώ αυτό δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Τι δεν έχει δηλαδή, καταλάβει, ρε Μιχάλη. Περίμενε, ρε Στεφάνια, περίμενε λίγο. Μία κίνηση θα κάνεις εσύ, μία κίνηση θα κάνω εγώ. Εγώ θα πάω να το σηκώσω, εσύ θα πας να το κατεβάσεις. Κανονικά γιατί πρέπει να κάνω εγώ δύο κινήσεις. Παιδί μου, όχι. Συνήθως λέω το αντίθετο πρέπει να συμβαίνει. Η γυναίκα το σηκώνει και άντρας το κατεβάζει. Ακριβώς. Σ' άρεσε, ε! Εξυπνότατο. Όχι, πραγματικότητα. Τελείωσε, Μιχάλη μου. Αυτά ήτανε. Μπράβο, αγόρι μου, ήσουν εξαιρετικός. Λοιπόν. Θα μείνουμε στον Μιχάλη μας, διότι πήρε μια πάρα πολύ συνέντευξη, ενδιαφέρουσα συνέντευξη το αγόρι μας, ο Μιχάλης μας, από τον δικηγόρο Σοκράτη Πυροβατά, που είχε και το παρατσούκλιο δικηγόρος των διασύμων, μιας και στο παρελθόν έχει αναλάβει πάρα πολλές έτσι σημαντικές και ενδιαφέρουσες υποθέσεις που έχουν δει και το φως της δημοσιότητας. Ναι, πολλές από αυτές. Πραγματικά το γραφείο του και συγκεκριμένα ο Σοκράτης Πυροβατάς έχει αναλάβει πολύκροτες υποθέσεις στο παρελθόν. Όμως εγώ δεν ήθελα να σταθώ τόσο στις υποθέσεις, όσο στο χαρακτήρα των πρωταγωνιστών, των επωνύμων που είχαν εμπλεχτεί σε αυτές τις ιστορίες και πώς είναι στην προσωπική του ζωή. Έτσι. Γιατί όλοι εμείς τους γνωρίζουμε μέσα από τη δουλειά τους. Και η αλήθεια είναι ότι ένας δικηγόρος γνωρίζει τον πραγματικό εαυτό του πελάτη του, που ανάμεσα σε αυτούς θα δούμε την Τζούλα Αλεξανδράτου, τον Αντώνη Κανάκη, την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Και τώρα που το λες, και σε δύσκολες στιγμές. Και σε δύσκολες, φυσικά. Εκεί φαίνεται. Άγχος και προβληματισμού. Εκεί φαίνεται. Αυτό που μου έκανε εμένα ιδιαίτερη εντύπωση, θέλω να σου πω πριν το δούμε, είναι ότι δεν γνώρισα ότι ο κύριος Πυροβατάς ήταν και ο δικηγόρος του Αλέξανδρου Ρήγα στην πολύ έτσι, ας πούμε, ιδιαίτερη υπόθεση του Νίκου Σαγιανόπουλου. Λοιπόν, και πολυζητημένη βεβαίως τη δολοφονία του. Για πάμε να δούμε. Κύριε Πυροβατά, κατά καιρούς έχετε αναλάβει τις υποθέσεις πολλών επωνύμων. Δεν θα ήθελα να σταθούμε τόσο στις υποθέσεις, όσο στο πώς αυτοί οι άνθρωποι διαχειρίστηκαν τις καταστάσεις αυτές, γιατί εμείς όλοι τους γνωρίζουμε μέσα από τη δουλειά τους. Ευκαιρία λοιπόν να μάθουμε πώς είναι σαν άνθρωποι, σαν χαρακτήρες. Ο Κανάκης είναι τρομερά μεθοδικός, τρομερά οργανωτικός.
και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί, ας πούμε, μία σκηνή να την κάνει 300 φορές επανάληψη μέχρι να βρει το τέλειον. Για ένα κόμμα μπορεί να συζητούσαμε 2 ώρες. Η κυρία Βουγιουκλάκη, δεν μπορώ να την πω αείμνηστη, διότι θεωρώ ότι ακόμα ζει. Λοιπόν, και δεν μπορώ να την πω ούτε αλήκη. Ήτανε απόλυτη κυρία. Θυμάστε κάτι που σας είπε σε αυτή την πρώτη συνάντηση? Στην πρώτη συνάντηση, εκείνο που μου είπε, το πρώτο με ρώτησε είναι πόσο χρόνο είσαι. Ήταν και ο Λαζόπουλος μπροστά και λέει ο Λαζόπουλος, στο σπίτι αυτό δεν μιλάμε για ηλικίες. Λοιπόν, και έτσι μέσα σε 10 λεπτά μου έδωσε την ευκαιρία να νιώσω ότι γνωριζόμαστε 20 χρόνια. Ήταν ένας φοβερός επιχειρηματίας. Ένα φοβερό επιχειρηματικό μυαλό. Είχε τρομερή διέστηση για τα πάντα. Ήξερε να αντιμετωπίζει 10 καταστάσεις συγχρόνως. Λοιπόν, ήξερε να μιλάει για 10 θέματα συγχρόνως στο τραπέζι όταν τρώγαμε. Λοιπόν, να συμμετέχει σε όλα. Για μένα ήταν ένα εξαιρετικό μυαλό και εξαιρετική επιχειρηματίας και εξαιρετικός άνθρωπος. Μία άλλη πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή υπόθεση και μάλιστα μπορώ να πω ότι είχε απασχολήσει έως και συγκλονίσει το Πανελλήνιο ήταν αυτή του Αλέξανδρου Ρήγα. Σε σχέση με τον Σεργιανόπουλο, λέτε. Σε σχέση με τον Σεργιανόπουλο, με τη δολοφονία του Σεργιανόπουλου. Εντάξει, ο Αλέξανδρος Ρήγας, ο Αλέξανδρος είναι ένα παιδί. Δηλαδή, αν μου λέγανε να περιγράψω τον Αλέξανδρο με μία πρόταση, θα έλεγα ότι είναι ένα παιδί 8 μηνών. Είναι τόσο ευαίσθητος, είναι παρορμητικός, είναι πολύ εργατικός, σε σημείο να έχει χρονιστεί και η υγεία του από την πολλή δουλειά. Είναι ένας άνθρωπος τον οποίο δεν χρειάζεται να κάνεις προσπάθεια να τον ερμηνεύσεις. Άλλη μια υπόθεση που αναλάβατε και πραγματικά μέσα από αυτή κοίταξε από την κλειδαρότρυπα όλη η Ελλάδα ήταν αυτή της Τζούλιας Αλεξανδράτου. Ήτανε απόλυτα ειλικρινής μαζί μου, απόλυτα ευγενική. Δεν σας το κρύβω ότι σε σχέση μαζί μου σε όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας ήταν η απόλυτη κυρία. Πάντοτε βρίσκα πολύ ενδιαφέροντες τους ανθρώπους αυτούς που ασχολούνται με τέτοιες υποθέσεις και τι μπορεί να έχουν να σου πούν και πράγματα που σίγουρα δεν μπορεί να μας τα πει μπροστά στην κάμερα. Ναι, δεν μπορεί. Υπάρχει και το απόρριτο έτσι του δικηγόρου μεταξύ του γραφείου και του πελάτη. Απίστευτες υποθέσεις, απίστευτα πρόσωπα. Ακούσαμε από Αλίκη Βουγιουκλάκη, Αντώνη Κανάκη, Τζούλια Αλεξανδράτου. Ξέρουμε κι άλλες. Ξέρω ότι έχει συνεργαστεί και με πολλούς άλλους διάσημους. Είναι κορυφαίος ποινικολόγος. Ναι, έχει βέβαια έχει και κάποια αστεία περιστατικά μέσα κάτω. Προφέσα, θα σας πω απ' έξω κάτι. Ναι. Είχε αναλάβει την υπόθεση του Ζαχαράτου και το λέω, ας πούμε, γιατί είναι κάτι light γι' αυτό. Ο οποίος είχε κάνει ένα συμβόλαιο με ένα θέατρο εδώ της πόλης. Του είχαν δώσει το ελεύθερο να χρησιμοποιήσει όσα λεφτά θέλει για τα σκηνικά και παρήγγειλε ένα ολόκληρο ασανσέρ. Το οποίο. Και συγγνώμη βέβαια τώρα που το και λέω. Και πήγε στον κύριο Χαρτοκά στην ουσία. Αυτή φυσικά όταν είδανε τα ποσά, τα τιμολόγια. Που το ασανσέρ, ολόκληρο το ασανσέρ μαζί με το κουβούκλιο έκανε δεν ξέρω κι εγώ πόσες 100.000 ευρώ σύν όλα τα υπόλοιπα. Τρελάθηκαν. Λέει, δεν γίνεται συνεργασία. Κάπου εκεί λοιπόν μπήκε στη μέση ο Σωκράτης ο Προφανάς και του λέει κάτσερση. Ηρέμησε λίγο, βάλει ένα ανεβατόρι. Να ανεβοκατεβαίνει. Ναι, ένα ανεβατόρι. Ο σκηνοθέτης λέει τη παράσταση θα βάλει λέει, και γύρω-γύρω κάποια κόντρα πλακιά. Θα φαίνεται σαν ασανσέρ. Και κάπου εκεί λοιπόν λύθηκε η ιστορία. Βρήκε και λύση. Ο σωστός δικηγόρος. Βρήκε και λύση μηχανική. Εξοδικαστικά δηλαδή. Έτσι λοιπόν εξοδικαστικά λύθηκε και να σας πω ότι ο Τάκης Ζαχαράτος με το συγκεκριμένο θέατρο συνέχισε για πάρα πολλά χρόνια τη συνεργασία του. Και εκείνη τη χρονιά βέβαια έγινε το θέατρο που είχαν συμφωνήσει για την εποχή εκείνη να γίνει. Τέλεια, Μιχάλη. Μου ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα και τον κύριο Προβατά. Πάμε όμως τώρα εμείς να ταξιδέψουμε πίσω στον χρόνο και να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα 23 Φεβρουαρίου. Είναι 5η 23 του Φλεβάρη. Ελπίζω να έχετε δίπλα σας αυτούς που αγαπάτε και γιατί όχι να τους δώσετε ένα υπέροχο φιλί και μια αγκαλιά που σίγουρα δεν θα πάνε χαμένα. Πάμε να κάνουμε το καθιερωμένο μας ταξίδι στην ιστορία. Το 1957, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή η σπουδαία ερμηνεύτρια Μαρή Κανίνου. Πάμε να ξεκινήσουμε με τη διάσημη πιάτα Μπακέρα. Κι αφού στο βάθος θέλεις να με κάνεις πέρα, τι μου τη χάρισες, τι τα Μπακέρα αυτή. Το 1455 ο ιδρυτής της τυπογραφίας Ιωάννης Γουτεμβέργιος τυπώνει το πρώτο βιβλίο, τη Βίβλο. Pom 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 p
Το 532 μετά Χριστόν θεμελιώνεται η Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη, έργο των αρχιτεκτών Ανθέμιου και Ισιδώρου. Το 1969 έφυγε από τη ζωή η διάσημη Ινδή ηθοποιός Μαντουμπάλα που πρωταγωνίστησε στο Bollywood. Μάλιστα, από αυτήν είναι εμπνευσμένο και το διάσημο τραγούδι του Στέλιου Καζαντζίδη. Το όνομά σου φωνάζω με φόνο Μαντουμπάλα. Το 1966 περισσότεροι από 1500 δέκτες λαμβάνουν το πρώτο σήμα του AIR, τη σημερινή ΕΡΤ. Πρώτη εκφωνήτρια η Ελένη Κυπρέου. Όσα νιώθω για σένα μη με ρωτάς, αν αυτό είναι τρέλα ή ερώτα. Θέλω μόνο στα μάτια να με κοιτάς και να χάνομαι. Αχ, αν αυτό είναι τρέλα ή ερωτάς, θα μας πει η Σοφία όσον αφορά το αυριανό επεισόδιο. Τα τρία πρόσωπα της Άννας, όπου ένας χαμός γίνεται, έχω να πω, έτσι. Παιδιά, το βλέπω κι εγώ εντωμεταξύ. Όσο μπορούμε τώρα, δηλαδή. Να δώσω γεύση, μεγάλη μικρή. Μεγάλη, 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 μεγάλη. Μεγάλη. Λοιπόν, θα σας πω το εξής, ότι στα τρία πρόσωπα της Άννας οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές, όπως πολύ καλά γνωρίζετε οι πολλοί θαυμαστές της σειράς αυτής. Ο Ραμίρο έχει μπλέξει πάρα πολύ, γιατί η Άννα Λετίσια πηγαίνει και τον εκβιάζει. Ενώ βρίσκει ευκαιρία για να του παραδώσει το διαμέρισμα, πηγαίνει και τον εκβιάζει και του λέει να μείνει μακριά από την οικογένειά της. Στο μεταξύ, η Άννα Λουσία μπαίνει και αυτή στο προσκήνιο. Γιατί ο Μαριάνο της λέει ότι όλοι οι άντρες την πλησιάζουν και την θέλουν για τα χρήματά της. Άρα δεν υπάρχει αληθινή αγάπη εκεί έξω. Αχ, Άννα Λουσία, να σου το πω κι εγώ. Κάτι ξέρω, Μαριάνο. Αλλά εδώ δεν έχουμε και λεφτά στην Ελλάδα, οπότε δεν κινδυνεύουμε από κάτι τέτοια. Να δώσω κι άλλη γεύση, είμαστε καλυμμένοι. Νομίζω ότι είμαστε υπερκαλυμμένοι, διότι άμα μετά γίνει να γίνεται και σειρά spoiler, δεν έχει κανένα νόημα, διότι τα λες εξαιρετικά, θα να σου πω έτσι. Δηλαδή, πραγματικά. Γιατί το ζω, γιατί τη βλέπω. Το ζεις κανονικότητα. Λοιπόν. Τρεις Άννες και δύο απαρηγόρητες. Στο σημείο αυτό, βεβαίως, να σας πούμε ότι εσείς πρέπει οπωσδήποτε να μπείτε τώρα στη σελίδα μας στο Facebook, να κάνετε like στη σελίδα Όλα Καλά, Όλα Καλά γενικότερα, και φυσικά να μας στέλνετε τα θέματα που πλαγίως θα τα περάσουμε εμείς μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Ένα μήνυμα στον Πέτρο, στον Κωνσταντίνο, στον Παναγιώτη, στον Αλέξη ή στην Μαρία την Ανδαλουσία, δεν ξέρω κι εγώ ποια άλλη είναι. Λοιπόν, πριν όμως σας χαιρετήσουμε, έχουμε μια παράκληση του κοινού από εκείνες τις ωραίες, όπου θέλω να ακούσουν, Σοφία μου, ο κόσμος εκεί έξω, ένα ανέκδοτο σου. Αχ, είναι λίγο kinky, μπορώ να το πω. Ναι, μπορείς. Σίγουρα. Ναι, καλέ. Λοιπόν, θα βάλουμε πίτα. Λένε, η αμήχανη στιγμή που είναι μια Θεσσαλονικιά στο λεωφορείο και αντί να πει «Ανοίξτε μου από πίσω», βάζει το «με». Παιδιά, είναι καλό. Συγγνώμη, ήταν εκείνη για τα δικά μου δεδομένα. Ήταν τέλειο. Ήταν τέλειο, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, μη φύγει κανείς. Και να χάνομαι. Σήμερα μαζί μας, να σας πω ότι απόψε μπορείτε να περάσετε πάρα πολύ ωραία και να κοιμηθείτε ήσυχοι το βράδυ, διότι η ομάδα του Όλα Καλά δουλεύει για όλους εσείς εκεί έξω. Αύριο έχουμε ζώδια, πλησιάσει παιδιά έκλειψη στους ρηχθείς και έχουν να γίνουν πάρα πολύ έτσι σοβαρά πράγματα, αλλά η βασιλική Φιλιππά θα σας πει τι πρέπει να κάνετε για να προστατεύσετε τον εαυτό σας. Ανοιξιάτικες στάσεις από τη φάση editor αυτής εδώ της εκπομπής, στη Γιώτα την Κουντουρά, Στεφανία Δώσε, αλλά και μία συνέντευξη από την αγαπημένη μας Ελένη Τσαλιγοπούλου, όπως δεν την έχετε ξαναδεί ποτέ. Πάμε να κλείσουμε δυνατά με Jim Carrey. Καλό βράδυ! And when the dancing they bring a happy ring to that a kettle.
We're like a cheeky boochie. It's very nice. So full of spice. Grab hold of life with all of my might, like each moment just might be my last. My worries behind, well, I still got the time. Leave it all in the past. You get one chance at life, so I'm living it right, and I'll risk it all come what may.